Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσμό. Μ' αρέσει. Όχι μια ώρα να παίζει το τραγούδι αυτού του αντιπαθητικού του Χατζηχρήστου. Ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες ηθοποιούς τους οποίους αντιπαθούσα. Μου ήταν πολύ αντιπαθής. Και όταν τον ακούω κάθε φορά πριν την εκπομπή, μου γυρίζουν τα έντερα να πούμε. Αυτό, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ούτε καν το φανταζόμουν ότι. Το σήμα της εκπομπής σου είναι, σου θυμίσω. Ναι. Το Χατζηχρήστο δεν το συμπαθούσα ποτέ. Ούτε σαν ηθοποιός μου άρεσε, αλλά και από τη βιογραφία του να πούμε, δεν τον γούσταρα καθόλου. Ναι. Με τίποτα. Mm. Με τίποτα. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί είναι όπως όλοι οι εκλειπώντες, αλλά μεγάλος ηθοποιός δεν μπορεί να το πει. Τι ηθοποιός, δηλαδή δύο μάτσε έπαιξε. Αν και η μάνα μου σε θέατρο που τον είδε, ναι. σε ρόλο ας πούμε, που ήταν και δραματικός και τα λοιπά, μου είχε πει τα καλύτερα. Σου πω μια αλήθεια τώρα. Για πες. Ο Χατζηχρήστος ήταν στη ζωή του βλάχος. Βλάχος. Το έκανε αυτό. Ωραία. Ναι. Πήγε στο κανάλι πιστεύω. Και έκανε το βλάχο στο κανάλι. Ναι. Δεν προσποιήθηκε κάτι, τον βλάχο έκανε. Ναι. Βλάχος ήταν, τον βλάχο έκανε. Μέσα με την Βάλα Μπάρμπα ήταν ηθοποιός. Ναι. Αυτό που ήταν στη ζωή, το έπαιζε και στο σανίδι. Για τον Χατζηχρήστο, συμφωνώ. Γιατί σηκώνεις. Όπως και ψάλτης. Γιατί σηκώνεις τη μουσική, μη φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Όπως και όπως και ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης έχει παίξει δραματικούς ρόλους. Έλα, μπορεί τώρα. Βεβαίως, έκανε θέατρο πολύ. Αυτό το τσιριχτό, το περίμενε ο κόσμος στο θέατρο. Ξέρω, απλά καμιά, ο Στάδης Ψάλτης. Καμιά βομολογία να γελάσει. Είδε ότι η βομολογία πουλάει τη δεκαετία του 80 αυτό. Με τους κανιβαλοπασοξίδες εκείνης της εποχής. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια, λοιπόν, οι κανιβαλοπασοξίδες εκείνης της εποχής ήταν η βιντεοκασέτα full στο ρυθμό αυτό και πήγε εκεί. Ήταν καλός ηθοποιός, δεν αδείξε τον εαυτό του, κονόμησε από τη βιντεοκασέτα. Όπως ας πούμε εδώ το Republic που κλείσαμε εμείς εδώ, θα ανοίξουμε μπουζουκο. Τι αγκάμι, η αγορά για ανάγκες. Ξέρεις πώς τώρα το καινούργιο ραδιόφωνο. Όχι, δεν ξέρω, δεν έμαθα. Δεν μας είπαν και εμάς. Μας είπαν. Ναι. Θα έχει λέει Καζαντζή, θα έχει. Στεναχωρέθηκα εγώ για το Republic γιατί πέρασα από εκεί, το λέω έτσι. Το Republic. Τώρα θα έρθουν ένα κιλό Πακιστανοί, Σύριοι κτλ. Republic θα ακούνε. Θα του βάλει Καζαντζή εκεί πέρα, νιάου νιάου να πούμε γαβ γαβ. Θα μάθουν και οι Πακιστανοί. Και οι Σύριοι τον Καζαντζίδη. Θα υπάρχει κλάμα. Είναι ικανοί να τον αναστήσουν τον Καζαντζίδη εκεί πέρα στο. Δεν ανασταίνει τον Καζαντζίδη. Δεν ανασταίνεται φίλο Καζαντζίδη με τίποτα. Τέλος δεν πάντων. Υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω. Ματσάκια είδες χθες. Κάτσε να πω τους χορηγούς και θα σου πω ότι ματσάκια είδα χθες. Και τι έπιασα και τι θα πιάσω σήμερα. Καφές, πίτα, μπουγάτσα μόνο στα αγαπημένα καντίνα pit shop. Καντίνα pit shop. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο. Θες καφέ δώρο το νερό και στους 5 ο έκτος καφές δώρο. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Πόντου 56 Λαχανογορά, Οθός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης, Παλιού Σταθμού 36, Δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Καντίνα πιστό με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Λοιπόν, πολύ καλό, το βανάκι έξυπνο και πάρα πολύ νόστιμα όλα τα προϊόντα. Αν το χρειάζονται βανάκια. Και ταχύτητα. Λοιπόν, στο βανάκι. Τραπέζι που θα κάνουμε σήμερα, επειδή έχει απεργία και δεν δουλεύουν οι κανονικοί άνθρωποι, δουλεύουν οι άλλοι. Θα πιούμε μόνο θρακιώτικο τσίπουρο εωθηνών. Παραδοσιακή διπλή απόσταξη καρδιάς,
Το τσίπουρο εωθηνών είναι πολυποικιλιακό από σταφύλια μερλό, σειρά και ροζακί. Ζητήστε το και απολαύστε το σε κάθε του σταγόνα. Λοιπόν, και όταν πάμε για ούζο, ζητάμε πάντα το εφταράκι από τη Θράκη. Πώς θα έφαγε τα 7 γκολ η Τότερα. Ναι, το ούζο 7 παράγεται με μεράκι από την υποτοπία Ινοπία Θράκης και με τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες. Το ούζο 7 φτιάχνει παρές. Φυσικά, ακόμα έχει ζέστη, κουντουμάνικα έχουμε, κοντά παντελόνια βάζουμε. Αρκουδίσεων δεν έχουμε, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα. Βάφεις ή ανακαινίζεις, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάογλου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Πας Εύωσμο, Κέντρο ή Φίνικα. Δυτικά, Ανατολικά ή Κέντρο. Όπου και να μένεις, ένα κατάστημα Κοσμάογλου είναι δίπλα σου. Δυτικά, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο, Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντίστασης 82 στον Φίνικα. Λοιπόν, θα πούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Πολύ πράγμα, Ναι, έχω αρκετό πράγμα και είναι πολύ. Όπως χάρη στο κόκκινο. Έλα, πάμε στα θέματα. Πάμε στα θέματα. Άστα αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε το Βαραγιάννης τι είδε και τι βλέπει σήμερα. Χθες ήταν Ολυμπιακό. Είδα μόνο Ολυμπιακό. Είδα μόνο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Είδα μετά σε φάσεις, ας πούμε, και τα highlights και από το παιχνίδι της Tottenham. Κυρίως αυτά τα δύο, ήθελα να δω με ποιο τρόπο μπορεί να βάλει 7 γκολ εκεί μέσα, ας πούμε. Αυτή η Bayern. Γιατί μου έκανε εντύπωση ποια Bayern θα βάζει αυτά τα 7 γκολ. Δεν είναι η Bayern του 2010 που γάζωνε, έτσι, με Ριμπερί και. Ρόμπεν. Και Ρόμπεν και τα λοιπά, και μπροστά δεν πιανόταν. Μια άλλη διαφορετική Bayern, η οποία σε ένα μεταβατικό στάδιο. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο γίνεται να βάλει 7 γκολ μέσα σε ένα αγγλικό γήπεδο. Θα σου πω εγώ. Θες όλα τα γκολ της Bayern. Τα 5 από τα 7. Δύο center back της Tottenham. Έτσι. Στα 10 μέτρα ένας με τον άλλον. Έτσι. Ο δεξιός ο back extreme και ο αριστερός ο back extreme. Half ο ένας από τον άλλον, οι δύο αμυντικοί half στα 12 μέτρα. Ωραία. Έτσι μπαίνει 7 και 8 και 9 γκολ. Είναι ποδόσφαιρο, αλλά ένας αυτό το πράγμα. Και ο Ποκετίνο έχασε πόντους εχθές από αυτή την ιστορία. Έχασε σημαντικούς πόντους από την χθεσινή ιστορία. Η Γιουβέντους είδα εύκολα την Λεβερκούζεν της Πλάκας με Γιουγκουάιν, Φολ και όχι Ρονάλντο. Mm-hmm. Ο Ρονάλντο έπαιξε στα πλευρά. Εντάξει, είδα θρύλο με Εθνικό Αστέρα, Ερυθρό Αστέρα και έχω θέματα και ερωτήματα στο φίλο μου τον Στέφανο και στο φίλο μου τον Βαραγιάννη. Θα απαντήσω. Εάν είχε στηθεί το μάτς στο Άρης Ολυμπιακός, για ποιο λόγο αυτοί να βάλουν Μπεζνιά δεκάρι, Μασούρα έξω αριστερά, Λοβεπά Κλάιν Μάιν έξω δεξιά. Ναι. Να βγάλουν έξω τον Γιγέρμε και να βάλουν τον Μπαχαλάκι που είναι αργός. Ωραία. Για ποιο λόγο να παίξει με τη Φαλάκρο το Ρωσίδης και να μην παίξει ο Μαρ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά. Γιατί αν είχε δέσει ο Χοντρός το μάτς να πούμε με τον Μπαλέτα, όπως λένε στην Περιραίωσο ατμόσφαιρα, θα έπρεπε να παίξουν οι κανονικοί σήμερα και να δημιουργηθεί και αυτό το διπλό στο Χαριλάο που όλοι περιμένουν εκτός από τους παοξίδες να πούμε. Διπλό, ναι. Άσο. Κάτσε, περίμενε. Ο Ολυμπιακός μέχρι να χάσει την αριθμητική υπεροχή δεν έδειξε. Ακριβώς, δεν έδειξε. Ναι. Είναι άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο. Ναι. Πού είναι στο πρώτο ημίχρονο Ερυθρός Αστέρας, τι έχει κάνει. Τίποτα. Τίποτα. Οι στημένες φάσεις φάγανε. Ο Σεμέδο πρέπει. Δύο κόρνερ, ναι. Καταρχήν έπληξε ο τέρμα στον γκολ, έτσι, της του Ερυθρού. Εντάξει, δεν ήταν. Το πήξε. Δεύτερο δοκάρι. Δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Αλλά από εκεί δεν στηριζόμαστε σε αυτό. Με 10 παίχτες Ολυμπιακός δεν υπήρχε στο γήπεδο. Αλλά με 10 παίχτες δεν παίζει με μία λαμία. Προσέξτε, προσέξτε λίγο τα ημίχρονα του Ολυμπιακού, τα βιολογικά κομμάτια του Ολυμπιακού, η γενική εικόνα του Ολυμπιακού σαν ταχύτητα, σαν σπριντ, σαν έκρηξη. Όταν τον βλέπεις δηλαδή, σαν να βλέπεις τον κόκκινο μετά το τέταρτο ούζο είναι. Ο Ολυμπιακός κάποια 30 λεπτά. Δηλαδή με τη Λαμία στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν όπως ήταν χθες ο κόκκινος στο Φαρσαλινό. Στο τέταρτο, ναι. Στο τέταρτο κράσι το μάτι γυαλί και ιστορίες θα πούμε, κατάλαβες. Εσύ αυτό με το βιολογική και τα τέτοια είναι παίκτες επαγγελματίες, έτσι. Αθληταράδες. Γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, Τετάρτη Κυριακή μάτς. Έχει κανένα θέμα δηλαδή να παίξει. Βέβαια. Πώς ρε φίλε, κάτσε. Όλα τα κλαμπ. Όταν δεν υπάρχουν παντού. Στα κλαμπ, πώς το λένε, μεγάλη μάσα από αναβολή. Άλλο να ξεκουράσει μαζικά όμως. Να ξεκουράσει μαζικά μια ομάδα. Γιατί εδώ τώρα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δεν θα ξεκουράζουν μια ομάδα. Παίζει Τετάρτη μάτς και παίζει και Κυριακή. Δηλαδή κάθε μέρα προπόνηση δεν κάνουν αυτοί οι παίχτες. Ωραία, εντάξει. Κακό είναι να έχει στόχο το πρωτάθλημα το Ολυμπιακό. Μισό λεπτό. Κακό είναι να λες ότι μπορεί να παίξει σε παίχτη. Μπορεί όμως αντί να κάνει 10 καλά σπριν, να κάνει 6. Και στο 7ο σπριν να τον περάσει ο άλλος και να τον κάνει φάση να πούμε. Κατάλαβες. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να παίξει. Τώρα μην τα πάμε γιατί παίζουν επίσης όλες οι ομαδικές. Σαν το σεξ είναι η μπάλα. Δηλαδή άμα κάνει σεξ ο άλλος 4 φορές μια μέρα.
ναι. Και μετά το βάλει την άλλη μέρα ξανακάνει 4, θα κάνει 2,5. Πέρε με αυτή που θέλω. Με πια. Και εγώ αυτό λέω. Με πια. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Α την 50 τη θεία τη Γεωργίτσα την κομμότρια, φέρει κανένα καλό να δει. Εσύ ο, α, εντάξει, εσύ είπα να πας με Κούγκα, με τον Κούγκα, Κούγκαρ λέγεται. Κούγκαρ λέγεται, Κούγκα, μια Κούγκα. Χαρά είναι. Ο Κούγκας. Ο Κούγκας. Και τα Ford Mustang του 67 Κούγκαρ είναι. Για, τον, είναι... για την τότε να πω ότι για να χωρέσει σε Ford, το Σον με τον Γκέιν μαζί, μέσα στην περιοχή, τραβάει τον άλλη δεκάρι και δημιουργεί ένα ρόμβο Ποκετίνο αθλειότατο, με Σισοκό, Wings, Ντομπελέ, και πάει να πλευροκοπήσει με Σισοκό και Ντομπελέ που δεν πλευροκοπούν. Και αυτά τα δύο τα center back που είναι δύσκολα να τα αναγνώσεις, να πούμε και να τα διαβάσεις. Ατσεβέλτελ ο ένας και Βερτεγκόγκεν ο άλλος, σε απόσταση 10 μέτρων, με το Ρος και τον Οριέρο να είναι στα extreme. Άρα λοιπόν η διάταξη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι πρέπει να βάλουμε τον Σον και τον Γκέιν σε δύο, μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί και τους δύο. Τον άλλη να τον έχουμε δεκάρι, τον Μοχάμεντ Άλι. Και πίσω να πούμε ανοιχτή. Σαν να είναι στο λιμενικό που μπαίνουν οι μετανάστες από από τη Μοριά, εκεί πέρα. Τώρα σκόνω τη βάρκα. Πάντως για το παιχνίδι της Τότεναμ, θα σου πω ότι μέχρι και το τέταρτο γκολ, μέχρι τη Μπάγερν, τα τέσσερα πρώτα γκολ, η μπάλα, αν δεν γλύφει το δοκάρι, κάποιο δοκάρι, συνήθως το αριστερό δοκάρι από τον τερματοφύλακα, αν τα δεις και τα τέσσερα γκολ, δεν πιάνονται εκεί που πηγαίνει η μπάλα. Λοιπόν, τι έδωσα σε ένα φίλο που με στηρίζει. Στοιχηματική αυτή μια τέτοια, λέμε, απαγορεύεται γιατί εδώ δεν είναι. Αλλά με στηρίζει ένας καλός φίλος με κάτι, με μια ωραία στοιχηματική. Μου λέει, δώσ' μου λέει αποτελέματα. Του δίνω. Real Bliss, goal goal. Του δίνω. Αταλάντα Σαχτάρ, goal goal. Του δίνω Γαλατά Παρί 2-3, την πατάω. Του δίνω over τη Juventus. Τη Juventus το πιάνω. Του δίνουμε over τον Ολυμπιακό και δίνουμε over 3,5 τη Zenit με την Bayern. Λοιπόν, πάμε σε καλό δρόμο, σε καλό φεγγάρι είμαστε. Είναι καλός. Γιατί η βίωση μας έκανε καλό στα προγνωστικά. Έτσι. Εγώ λέω να παίρνω συνέχεια και να κονομάω. Να παίρνεις και να κονομάς. Να παίρνω και να κονομάω. Έτσι. Και να κονομάνε και οι υπόλοιποι, να πούμε κατά κάποιον τρόπο. Οπότε ο Άρης. Είδε κανείς στο παιχνίδι της, στο Λονδίνο 5+ γκολ. Το βλέπε κανείς. Όχι, κανείς. 5+ εγώ σου λέω. Δεν σου λέω εγώ 7+. Όχι. Να είδες, λάθη κάνουμε. Καρδιτσιώτη κομμουνιστή. Κουκουές. Άστο να δουλεύει τώρα, είναι στα συνδικάτα εκεί με τα πανό. Άστο να δουλεύει. Λέει. Απεργία έχουν τώρα. Λέει. Απεργοσπασία παρέα με ακροφιλελέ, Βαραγιάννη και συμπαθή Στέφανο. Mm. Καλά το πα, λέει. Ναι. Τι το απαντάμε τη κομμούνα. Να συνεχίσει να γράφει. Λέει. Μη σκύβει το κεφάλι. Αντίσταση και πάλι. Και μόλι πάρουμε την εξουσία θα κάνουμε. Ναι, στο κεφάλαιο θα σβήνουμε τα χρέη του Κοντομινά. Θα κάνουμε προσκύνημα την Κοκακόλα. Τα χρέη των δικών μας. Εμπρός, μη σκύβει στο κεφάλι. Και μόνο Κοκακόλα δουλεύει μέσα στην Ελλάδα. Μόνος με την Κοκακόλα. Κι αν ανέβουμε εξουσία με το Παπαδαριό θα τα βρούμε πάλι. Αφού απέτυχε αριστερά είναι 4 χρόνια. Έλα ρε, δεξιοί γίνατε όλοι. Ρε, είστε όλοι δεξιοί και δεν το ξέρετε. Τι πλάνο. Στάιλ απεργία τώρα είναι αυτή. Τι είναι, λέει. Πανελλαδική στάιλ απεργία. Εγώ 4 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχα κάνει. Δεν υπήρχε απεργία εδώ πέρα. Κοίτα. Κομμουνισταρέ, οι χολύπτες μια χαρά. Εδώ δουλεύαν όλοι. Ναι, ρε. Πλακάκια. Ε? Ωραία, πλακάκια τα είχαμε. Κατάκια με τον Τσίπρα, οι κομμουνισταρέ. Καμία απεργία. Πήγαν να μοιράσουν την εκκλησιαστική περιουσία κάποια φάση, αλλά. Τι πήγαν να μοιράσουν. Πήγαν να κάνουν τον εκκλησιαστικό νόμο να κάνουν εκεί πέρα διαχωρισμό κράτου. Φάγανε εκκλησίας. Κάτι χαστούκια από το Ράσο. Τα παπαδαριά φράγκα. Τα παπαδαριά του κάνανε τουλούμι στο ξύλο. Πιο πολύ ξύλο έφαγε ο Τσίπρας από τα παπαδαριά παρά από τον Αμερικάνο. Θα το πω απλά. Θα καταλάβει την εκκλησία. Είδε ποτέ παγκάρι να δίνει ρέστα. Πήγε στην τρύπα μέσα το κέρμα τελείωσε. Δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή. Και ο Άστε δεν δίνει. Πού να δώσει. Και ο Άστε δεν δίνει. Καλά, δες απεργία λέει. Ποια απεργία ρε. Αυτοί οι τεμπέληδες γιατί κάνουν απεργία του ΟΑΣΤ. Γιατί ποιος δεν κάνει. Συνδικάτο ρε, λέει, αποφασίζει το συνδικάτο. Τι συνδικάτο είναι. Έχουν συνδικάτο, εργαζομένο. Εκτός ότι μας κλείνουν την κυκλοφορία στον δρόμο με κίνητα βρωμοκαυσέρια, έτσι, όλος το μόνο πρόβλημα είναι στη Θεσσαλονίκη ο ΟΑΣΤ, ρε φίλε, για την κυκλοφορία. Σήμερα διεξάγονται όλα ομαλά χωρίς να είναι τα λεωφορεία. Αλλά ένα λεωφορείο είδα εγώ τώρα εκεί στον Εύρο. Κάτι έκτακτα, πολιτικό. Κακός. Προσωπικό ασφαλείας. Δεν μου λες, τα νοσοκομεία λειτουργούν. Αν πάθουμε κανένα έφραγμα, να μας βάλουν κανένα μπαλονάκι. Εδώ λειτουργούν. Στον μπαμπούλα κατευθείαν. Εδώ λειτουργούν. Καλοκαίρι και να λειτουργούν και να μην λειτουργούν. Χαμένος για χαμένος. Τα δημοσιοπαλλήλικα δεν λειτουργούν. Οι τεμπέληδες. Παντεμπελιακή απεργία λέγεται αυτό. Έχει πανελλαδική. Παντεμπελιακή.
Έτσι. Εμένα δεν είναι μετά. Άκου τη λέω δικό. Μα έτσι είναι. Θα σου ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Είδε κανένα συνεργείο αυτοκινήτων κλειστό. Είδε κανένα σούπερ κλειστό να περπατήσει. Είδε κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο να περπατήσει. Αυτοί είναι οι αγωνιστέ τη πραγματική τη ζωή. Τι λε τώρα. Πάνε πε εσύ τώρα κόβω σαλάμι σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και κάνω απεργία. Θα σε πάει διευθυντή από πίσω και σου δείξει τρει μπαλέτε βιογραφικά. Κάνει απεργία μετά. Τρει μπαλέτε βιογραφικά. Ο Κοκακόλα έτσι τι μπαλέτε θα φέρνει. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Απλά. Ναι, είναι στον άνθρωπο. Όπα, επανέρχεται ο κομμουνιστή. Φίλο μα Καρδιτσιώτη. Άστορα, είναι κολλητό. Α, θα τον πειράξω λίγο. Απεργοσπασία. Σταματήστε πληστηριασμό καρκινοπαθού. Σταμάτησε πληστηριασμό καρκινοπαθού σήμερα. Το πάμε, λέει. Το πάμε, δηλαδή ένα που έβγαλε καρκίνο. Ναι. Του σταμάτησε το πληστηριασμό. Το Υπουργείο πέρυσι σταμάτησε 5. Πες του. Απαντάω. Ο Βαραγιάννης δεν απεργεί, η ΕΣΥΑ δεν συμμετέχει. Λέει. Άκου, τι λέει. Ναι. Εγώ δεν είμαι μέλος σε καμία ένωση, αν και είμαι δημοσιογράφος με πτυχίο. Ναι. Και ρωτούσα νωρίτερα, αυτοί που ρωτάνε για μένα, ας ρωτήσουν να κάνουν ένα τηλέφωνο στην ΕΣΥΑ να τους πει, να τους απαντήσει πόσα μέλη της ΕΣΥΑ είναι πτυχιούχοι δημοσιογράφοι. Όπα. Κανένας. Πόσα μέλη της ΕΣΥΑ. Είναι πτυχιούχοι δημοσιογράφοι. Και όχι, ξέρω εγώ, με δήλωσε ο θειός μου ή ο μπαμπάς μου που είχε ξέρω, μια συνέδρια και ένα τέτοιο. Ναι. Ψηφίστε. Νίκος Γιαννιτσά, φίλος καλός. Πού είναι ο Νάτχο. Μόλις ήρθα από Βελιγράδι. Πήγε Βελιγράδι. Να μην πω τώρα. Είδα και το ματς. Όλα ήταν αρμονικά. Μια ευτυχισμένη οικογένεια μου δίνεις και σου δίνω. Τα γκολ χειροκροτήθηκαν ένθεν και ένθεν που λέει και ο Κόκκινος. Ναι, για. Λέει ένθεν και ένθεν. Εγώ θα απαντήσω τώρα, στον γκολ του Ολυμπιακού οι Αργιανοί θα πανηγυρίσουνε. Περίμενε, τι όχι ρε φίλε. Τι όχι ρε φίλε. Στον γκολ του Άρη να δεις πόσο που αξίζει. Όλη η Ελλάδα Κυριακή είναι Άρης. Ο Αρούλης 4 θα το. Εγώ ξέρω τι είπα πριν. Θα έχει κανένα 2.000 μέσα κρυφούς. Μέσα έτσι χωρίς διακριτικά και θα φωνάζουν. Άρης, δεν τους βγαίνει εύκολα, αλλά θα φωνάζουν. Απάντησε και ο Παλέτας στο Γιωργάκη. Το διάβαζες. Το διάβαζες. Για πες τι είπε. Λέει να βάλεις ξένους διαιτητές. Αυτό, δεν του είπε. Ναι. Αυτό του λέγε εσύ. Και να βάλει ξένου διαιτητέ. Και εσύ λέμε, και εγώ είπα λέει να βάλω και εσύ μου έβαλε στο Σιδηρόπουλο. Τι να κάνω λίγο. Βέβαια. Έχουμε κόντρα Παλέτα με μπαμπά. Δεν καλή κόντρα. Δεν καλή κόντρα. Ο Αρούλη στα χωράφια. Κυριακή Αργιανάρα, τι έγινε. Τι ο Αρούλη στα χωράφια. Ο Αρούλη βρε πέντε θα το βάλω. Πέντε χρόνια στα χωράφια ήταν. Ναι. Κυριακή, αυτή την Κυριακή ο Αρούλη είναι Αργιανάρα. Όλοι το λένε. Πάψε. Ναι, ναι. Όλοι οι παοξίδες, όλοι οι Αργιανοί. Όλοι να κλείσουμε λίγο με τα προγνωστικά. Όχι με τα προγνωστικά. Περίμενε. Καλησπέρα, Βαραγιάννη. Καλησπέρα, Γκαντέμισον. Καλησπέρα, Στέφανε. Λέει. Κύριε Βαραγιάννη, ρώτατε αν μπορεί ο Στέφανο να μας πει τι έγινε τελικά με την πόρτα. Λέει, την κατέστρεψε ο Φωτιάδης. Τι έχασα. Παιδιά, ακόμα τη φτιάχνουμε. Τι έχασα. Τι έγινε η πόρτα. Πήγε ο Νταμάρης ο Πόντιος ο Βουτιάδης με την μπλούζα 7 ημερών πάλι βγήκε φωτογραφία χθες εκεί στο Παρασκευό. Μόνο με χειρουργείο βγήκε. Μόνο με χειρουργείο βγήκε. Η μασχάλη του βρωμάει. Η ζερκιά του βρωμάει. Είναι τέτοιο, πολυεστέρα στην μπλούζα, ξέρω. Πώς έχεις την κάτι πατημένα γατιά 2 εβδομάδες στον δρόμο, έτσι μυρίζει. Πάει τώρα, βλέπει εμάς που κάνουμε τις πόρτες, κλείνουμε το βράδυ. Βλέπει εμένα τον Coca-Cola, ας πούμε. Πάει, πειράζει τη σειρώμενη την πόρτα. Την πρώτη φύλλα το σκουντάει κανονικό. Το δεύτερο, δεν ξέρει ότι έχει μια κλίση γάμα, ρε παιδί μου, και πρέπει να πάει το ράουλο μέσα στη σύραγγα. Αρχίζει τα τριαδιώτικα, τα πανεπιστημιακά. Τι κουνάει, λες και είναι κανένα τελάρο με μήλα, ας πούμε, για να τα πάει, μένει το ράουλο στο χέρι. Τώρα πω, μάστρο. Κοίταξε, κουμπαράκι μου, γιατί αυτή δεν παίρνει τη θέση τη. Έχει το λογαριασμό στο Βαρσαλινό. Είμαστε 5 άτομα. 5 μαζί με τον Φωτιάδη. Ναι. Από 20 ευρώ λέω, εσύ δεν πληρώνεις, θα βάλουμε εμείς τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι σίγουρη, αγόρι μου. Μόλις είδε το λογαριασμό σα. Αγόρι μου. Πάει στη Ζήνα τώρα, ξέρει. Ναι. Πάει στη Ζήνα, ετοιμάζεται. Κάνει δίαιτα, κοιλιακού, μου είπε και τέτοια. Τώρα λέει κάτι παριστάνει του Μουτσινά, θέλει να πάρει το Μουτσινά, πώ το λέει. Μουτσινά, Μουτσινά. Ναι. Θέλει να κάνει τέτοιε παρουσιάσει. Πολύ πραγμάτι. Σόπα. Ναι. Δεν υπάρχει, ναι. Λοιπόν, άλλο. Αυτοί τώρα οι κουκουέδες που πήγαν και σταματήσανε του καρκινοπαθού στο τον πληστηριασμό, όταν βγήκε ο δικός τους απάνω ο Τσίπρας, γιατί τα βρήκε με τους τραπεζίτες. Κωνσταντίνε, τι ρωτάς, αυτονόητα, πώς θα πληρωθούμε σε ευρώ. Αφού ένα σπίτι θα το πληρώσω, αν τα γλιτώσω ο Έλληνας θέλει να πληρώνεται σε ευρώ. Άντε να πλακώσω και εγώ. Δεν θα τα βρεις. Δικαστικό επιμελητή και τι έγινε. Από τη στιγμή που ο κόσμος θέλει να πληρώνεται σε ευρώ. Άμα θες να πληρώνεις. Άμα δεν θέλεις, κάνει αίτηση να έρθει το Λάντα μετά από 4 χρόνια και πληρώνεις το κουπόνι. Ψωμί, κουπόνι. Θυμάσαι, με έστειλε εμένα η μαμά μου. Δεν θυμάμαι. Κουπόνι, εσύ το έγραφε, ένα κιλό ψωμί. Θέλω σχόλιο. Πότε έγινε αυτό, ρε. Το 85 είναι δεν έπαιρνε κουπόνι ψωμιά. Ψωμιά στο χωριό, ρε. Άντε. Κουπόνι, αντί για σκληρό σιτάρι που έδρανε η Γεωργή, ναι.
Αντί να πληρωθούν μερικά με χρήματα δραχμές, ναι, πέρανε και χίλια κουπόνια. Είχε ένα ψωμιά ξενοδοχείο. Γι' αυτό βούλιαξαν οι συνεταιρισμοί. Ω, φωνάζουν οι κουκουέδε. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας από τον κουκουέ. Από εκεί, από τα τσικό του κουκουέ δεν ξεκίνησε. Από τα τσικό του κουκουέ. Τα τσικό του κουκουέ. Καλά, κάτσε. Στην ΚΑΠΑ 21 του κουκουέ δεν έπαιζε. Ήταν. Συγγνώμη. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη λένε η ΚΑΠΑ 21 του φασισμού. Τη ακροδεξιά. Τι είναι ο Τσίπρας δηλαδή με τον κουκουέ. Του ΚΑΠΑ 21. Η αλήθεια είναι πρέπει να σεβόμαστε εμεί τώρα του πραγματικού αριστερού, έτσι. Αυτοί που ζουν όμως και σαν αριστεροί. Ναι, αυτοί ναι. Αυτοί που ζουν, εγώ τους σέβομαι. Αν πάρει κάποιος τηλέφωνο ο Κουκουέ και γράψει, ναι, εδώ είμαι από το Νοβοσιμπίρσκ, θα τον παραδεχτώ. Θα γράφει αυτός... Νοβοσιμπίρσκ, 4 μηδενικά και εξαιρετικά. Έχει τώρα, αυτός ζει σαν κομμουνιστής, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Ποιος ζει σαν κομμουνιστής? Ο δικός μας. Άμα ζει δεν μπορώ να πει. Ο Καρδιτσιώτης. Σόπα. Τι. Ναι. Τα μοιράζει όλα. Μη με αρχίζει τώρα. Σάκης αγαπώ, ξέρεις. Και τι ξέρει, όχι, θα το πω, είναι φίλος μου. Είναι δικηγόρος και παίρνει εργατικές υποθέσεις μόνο. Ναι. Δηλαδή, αν έρθει ο Ανδρώνης και μαλώσει μαζί μου και του πει, κοίταξε, θα σου δώσω 20.000 για να φάμε τον Ραπτόπουλο, δεν θα τα πάρει. Ναι. 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 Γιατί και ο Ανδρώνης έχει ένα κομμουνιστή δικηγόρο. Του λέει, τι είναι αυτό, ρε Χρήτη, του λέει, είσαι κομμουνιστής δικηγόρος. Λέει, μα, πώς είσαι δικηγόρος κομμουνιστής. Αν εγώ μαλώσω με τον Ανδρώνη και μου έρθουμε σε σύγκρουση συμφερόντων. Με ποιο θα πας? Με το κεφάλαιο. Καμιά φορά βλέπεις με κάποιες παρέες. Και τι λέει ο Ανδρώνης εκείνη την ώρα που ήταν μπροστά για να το αστειοποιήσει. Λέει, εσύ βγάζεις πιο πολλά από εμάς, λέει. Άσε με, του λέω. Έξυπνε να πούμε. Στην κομμουνιστή δικηγόρο για τον Χατζινάκου που θέλει. Λοιπόν, να μας πούνε ποιο είναι το καινούριο ραδιόφωνο σε ποια συχνότητα. Ακούνε όλοι που ζημοθαμούν, οι παλιοί Πασοξίδες και τα λοιπά. Το Republic πάει στην ιστορία. Τώρα μας πήρε και μήπως πάει στο μέλλον. Πώς? Μήπως πάει στο μέλλον. Ποιος? Το Republic. Δεν ξέρω. Μήπως σε 5 χρόνια ναι, θα είμαστε όλοι με τα WiFi στα αυτοκίνητα, θα αυτοκίνητα. Τι χίπηδες θα είμαστε. Και να ακούμε ότι θέλουμε μέσω έλα, WiFi. Και όχι έλα. Λοιπόν, θέλω ενημέρωση. Εδώ τους πετάξαμε, λέει, γιατί χάναμε 15 μεροκάματα το χρόνο. Ο Κακόλας δουλεύει. Δεν είναι απεργοσπάστης. Οι μισοί δουλεύουν εκεί πέρα. Ορίστε, στην Coca-Cola. Λοιπόν, με το κεφάλαιο είναι για αυτό. Πριν πάμε σε διάλειμμα, η εταιρεία Autolop Noikos δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών αυτοκινήτων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Noikos. Από το 2003, έτος ίδρυσης της εταιρείας, έχει καταγράψει μια άκρος επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Ο Noikos είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Total και Elf. Μπες και εσύ στο κλαμπ των κορυφαίων με ένα τηλεφώνημα στο 705-136. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Total είναι εξαιρετικής ποιότητας και έχουν κατασκευαστεί βάσει υψηλών και διεθνών προδιαγραφών και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευαστών. Λοιπόν, εμπιστευτείτε λοιπόν την εταιρεία λιπαντικών Autolab Noikos. Σε ένα διδυμάκι το οποίο ακούει από τη Γαλλία. Δίδυμο, ρε, δίδυμο. Ένας δίδυμο τι σημαίνει? Αεξής ο ένας, παοξής ο άλλος. Α, διδυμάκι, ναι. Διδυμάκι, βρέθηκαν πολλές αυτοί γειτονάκια ήταν, μετανάστευσαν λόγω κρίσης στα εξωτερικά και μας ακούνε. Ποιος δεν μετανάστευσε? Από το ΑΝΣΙΚ, από εκεί κοντά στα Γαλλία. Δύο δικέφαλοι. Δικέφαλοι. Σύνολο τέσσερις. Ναι. Κεφαλές. Τέσσερις. Τετρακύλινδρος. Το ένα, ναι, με χ το ένα. Κλέφτρα η μία. Λοιπόν, η αδερφή Κωνσταντινίδη. Έχει το Κόρτεμπα 22 χρόνια, στο τρακάρι ένας γύφτος με ένα τρίκυκλο από πίσω. Δεν φτιάχνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Τι να το κάνεις? Πας στον Κωνσταντινίδη. Του λες, πάρτο. Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνεί στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή γρήγορα και αξιόπιστα. Με ένα τηλέφωνο στο 18133. Κι άμα είσαι τους ταμπάνεις τσαπατσουλεμές, σαν και εμένα. Παίρνεις μια σακούλα κρέας και μια σακούλα σκουπίδια και αντί να πετάξεις τα σκουπίδια, πετάς το κρέας και πας τα σκουπίδια στο σπίτι. Ένας τέτοιος τύπος χάνει τα κλειδιά του. Είμαι εγώ ένας τέτοιος τύπος. Και ο Κουλιανός κατά δεύτερο λόγο. Τι κάνουμε? Πάμε στο Μπετκανίτσα. Αν μείνεις έξω από το σπίτι, πας στο Μπετκανίτσα. Αν έχεις θέμα με κλειδιά θωρακισμένης πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας, κλειδαριές αυτοκινήτου, πολυκατοικιών, συστήματα master, επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν δουλεύουν, πας στο Μπετκανίτσα. Πού πας? Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσερη γωνία. Και αν δεν πας εκεί, τον παίρνεις τηλέφωνο. Είσαι γριά, είσαι τιμωθάνατος, τον παίρνεις ένα τηλέφωνο, του λες, έλα παλικάρι μου, η πόρτα μου, ξέρω εγώ, 85-27-27. Μπετκανίτσας, μην τρομάξετε όταν τον δείτε. Είναι ένα γουμάρι 2 μέτρα ξανθός, με κάτι μουσια σαν τον Λάκη Κομρινό. Αλλά στη δουλειά του είναι ο καλύτερος, να έχετε υπόψη σας. Και δεν παντρεύεται ποτέ.
να ξέρετε εσείς οι οποίες είστε ελεύθερες. Έτσι. Με τίποτα. Στρατό ήμασταν μαζί. Με το μηχανίτσα. Ε. Σκύλος. Ακόμα έτσι. Σκύλος. Σκύλος μαύρος. Λοιπόν, ωραία, πού είχαμε μείνει. Ο περιζήτητος γεροντοκόρος δηλαδή. Που είχαμε μείνει στα παιχνίδια. Δεν το λες στα 40 τον άντρα σήμερα. Έτσι. Έτσι, ούτε τη γυναίκα λες στα 40 γεροντοκόρη. Συγγνώμη, πόσο είναι παιδικανίτσες. 38 δεν θα είναι. Στα 33. Πόσο δεν είναι, 38. Παραπάνω είναι, 40. Εσύ τι στρατό. Εγώ πήγα 32 ρε φίλε. Εγώ πήγα 32 ρε φίλε στο στρατό, σπούδαζα. 40 χρόνια μαζί μας. 40 είναι, ναι. 32 σου λέω πήγα στο στρατό. Ωραίος, ωραίος. Θέλω να... Τα πιάσαμε όλα τα μάτια καταρχάς, τα είδαμε όλα. Καταρχήν θέλω να κατηγορήσω αυτό το Λαβρέντι Διανέλο. Με την Ίντερ τι έγινε, με την Ίντερ έπεσε έξω νομίζω εσύ, έτσι, σ' άκουγα χθες. Εγώ. Ναι. Τι, όχι, Ίντερ δεν έδωσα στόχο. Αφού σας άκουγα χθες με τον Γρηγόρη, πιάσατε Ίντερ κάποια στιγμή. Έπιασε ο στόχο μου την Ίντερ. Όχι, εγώ σου λέω ότι έδωσα στη στοιχηματική. Λοιπόν, θέλω να κατηγορήσω τον προπονητή της Ρεάλ γιατί στοχοποίησε τον Μπουρκουά. Ναι. Λοιπόν, τον κάνει αλλαγή γιατί ο κόσμος φωνάζει. Και όταν ένας προπονητής πάει τόσο πολύ με το ρεύμα, πάει να πει ότι είναι δηλός. Θα μου πεις τι να φοβηθεί. Τέτοιος παιχταράς με τρία παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ομάδες. Ναι. Τι να φοβηθεί. Τον τρώει. Και παίζει από δόσφαιρο η Ρεάλ να περιμένει από το Ράμος, δηλαδή βγήκε ο Βαρέλα σεντερφόρ, φορτώστε το να κάνει τον γκολ. Kick offside. Και το μετράνε οι αλληταράδες της UEFA. Φυσικά. Εντάξει, και βγαίνει 2-2. Λοιπόν, δεν ξέρω όσοι είστε ρεαλίστες, να είστε ρεαλιστές, γιατί βλέπω τον Τσόλε Σιμεώνε να βγαίνει πιο μπροστά από εσάς φέτος. Δεν πάει καλά η Ρεάλ φέτος, γενικά δεν πατάει. Α, και παρένθεση, σήμερα παίζει η Μπαρσελόνα. Σήμερα δώστε διπλό την Μπαρσελόνα. Δεν έχει γίνει το πάντως, όσες πόσο φορές, είναι το διπλό της Μπαρσελόνα, κύριε Παραγιάννη. Θα σου πω τώρα, όσες φορές η Ρεάλ άλλαξε τερματοφύλακα στο ημίχρονο, ναι. Ο τερματοφύλακας έπαιξε άλλο ένα χρόνο στη Ρεάλ. Άλλαξε τον Σέζαρ το 2002, έφυγε το 3, τον Ντούντεκ το 2010. Εντάξει, αυτό ήταν μέσα γέφυση και τον Κασίγιας το 2013, έφυγε το 2014. Ναι. Κασίγιας παίζει μπάλα. Στο ημίχρονο, έτσι. Ναι. Αλλαγές, μιλάμε, αλλαγή τερματοφύλακα στο ημίχρονο. Τα κάνει η Ρεάλ αυτά. Εσύ καλά κάνει, γιατί ένα τερματοφύλακα τώρα 100 εκατομμύρια Κουρτουά. Πολύ χάλια από πέρσι, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Θωμάς Κουρκούνας. Οι πιο ακριβές μεταγραφές, μία της Ρεάλ και μία της Τσέλσι, ο Κέμπα που λένε, για μένα δεν είναι value μεταγραφές. Δεν αξίζανε τόσο τα λεφτά τους. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά για να πάρθουν οι δύο τερματοφύλακες. Και όσον αφορά που είπε ο Νάτχο, ο φίλος σου. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, ναι. Παρακολουθήστε, σας παρακαλώ, τον γκολ του Σεμέδου που πνίγει ο τερματοφύλακας. Είναι η πρώτη φορά που δεν ακούω τον Θαναϊλάκη να ορίεται. Δηλαδή, γκολ να φωνάζει ο Ολυμπιακό. Που ναι, το είπα αυτό, Στέφανε, αλλά δεν το παρατήρησα. Γκολ, ρε παιδί μου. Δεν ήταν η έκταση που είχε δώσει τις άλλες φορές. Κερδίζει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ναι, λέμε στην ταβέρνα. Λέω αυτά τα γαϊδούρια που είναι τα center back και γενικά υψηλή ομάδα. Η Σέρβη είναι πιο ψηλή και πιο γεωρεδεμένη από εμάς. Θα μου πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι Έλληνες. Παίξαν πολλοί Έλληνες εχθές και κάποιοι Πορτογαλοκοντούλιδες. Λοιπόν, λέω πού να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός στον αέρα. Και τι πάει, πάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ωραία, πάει φίλοι. Με το ανάποδο πόδι σε μέτω και βάζει γκολ. Αφού ναι. Εβράζει ο κόκκινος. Ρε βλάκα του λέω. Το πνίξει όμως. Το η μπάλα αυτό είναι. Δεν είδε στην γαϊδούρια είναι. Και να λέει. Ναι, ναι. Στην γαϊδούρια είναι. Δεν πάει γκολ. Στην γαϊδούρια είναι. Φάντα τα δύο γκολ στον αέρα. Βρωμιάρι του λέω. Πεντέμιση. Να μάθεις να κρίνεις τα μάτς. Πεντέμιση Ίντερ. Πεντέμιση. Ναι. Τι πεντέμιση. Απόδοση. Το διπλό δεν είπες. Το διπλό της Ίντερ. Ναι, ναι, διπλό είναι. Πεντέμιση. Ωραία. Το 0-1 σκορ πόσο δίνει. Το 0-1 σκορ. Πες ότι έχει μία στο να ταιριάζει. Κάτσε ρε φίλε, απάτησε, σου πω τώρα. Αλλά τον Άσο 1.45 νομίζω τον έχει εξαιρετικά. Καλά, καλά. Όποιος παίζει μικρά σκορ. Θες να λέγατε ότι δεν θέλει Ίντερ. Τερλίκα. Τερλίκα. Έχω ένα φίλο που παίζει 15, 1.40, 1.30, 1.20, 1.50. Ναι. Μην το παίξεις. Μην το παίξεις αυτό τερλίκα άσο. Άστο. Άστο να πάει στην Εύκη. Πάρε άλλο παρολί να πούμε. Φαβορεί άλλο πάρε. Όταν δίνει. Το 0-1 πόσο δίνει ρε πουλάκι. Θα σου πω τώρα, αλλά όταν δίνει 4-15 το χ και 5,5 το διπλό. Γιατί δεν με παίξει χ. Να παίξω χ 2 διπλή, να πάρω 2,5 φράγκα. Το πιο πιθανό είναι σε αυτό το παιχνίδι μέσα στο. Μέσα στο στο να το παίξω χ 2 ας πούμε. Χ. Χ 2. 4-15 το χ, 5,5 το διπλό. Να βάλω 10 ευρώ στο χ. 10 ευρώ στο χ2 και 10 ευρώ στο διπλό. Ωραίο. Κονομάω. Κονομάς. Αυτό θα κάνω. Άρα βρήκες το λάθος εσύ τώρα. Αλλά για ποιο λόγο η Ίντερ να χτυπήσει το παιχνίδι. Χθες λέγατε, σου λέω εσείς, μαζί με τον Γρηγόρη, ότι η Ίντερ έχει στόχο στο πρωτάθλημα. Στο δυνατό στόχο. Ναι. Μεγάλο, πάσχε από αυτό που μεγάλο έχει βιογραφικό να κάνει διπλό εν ώψη τη συνέχεια τη πορεία του ο Κόντε Τιμάρας. Με 3-5-2 το καλύτερο στον κόσμο. Το διπλό το δίνει από 5-20 ως 6 στις σχηματικές. Ποιος παίζει σέντερφορ, ο Μέση δεν παίζει έξω. Δηλαδή ποιοι παίζουν, ποιοι είναι η δεκάδα της Μπαρτσελόνα. Να δεις πως θα πιάσει με δυο man to man.
Σε αέρα πώς θα φάει γκολ η Ίντερ. Σε αέρα, εγώ σου λέω, θα κάνει 20 χτυπήματα στη μένα. 5 κόρνερ, 5 φάουλ και άλλα 10 ξέρω εγώ κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο και φάουλ. Κάνει 20. Είναι υπάρχει περίπτωση να βάλει γκολ η Μπαρτσελόνα στον αέρα. Α, στον αέρα. Χαμηλά. Τρία στόπερ με ένα φόρ. Τον έχει πάρει ένα μαντουμάν λίμπερο άλλο στα 2 μέτρα. Πώς θα βάλουν γκολ έτσι όπως είναι εκπαιδευμένοι. Εγώ σου λέω μπορεί και 0-0 να βγει αυτό το μάτσο. Κοίταξε, κάτω η Μπαρτσελόνα είναι. Και 0 σε ένα γκολ θα παίξω άλλα 10 ευρώ. Πάει τα 40 ευρώ. Καλά, εντάξει, σκεπτικό δικό σου. Εγώ σου λέω κάτω μια τριάδα, ό, δεν παίζει ο Μέση. Είναι Ανσού Φατή αριστερά, Σουάρες κέντρο και δεξιά Γκρισμάν. Στη τριάδα μπροστά. Αυτό ο Γκρισμάν. Ναι. Καλό είναι. Είναι πολύ γρήγορη και η τρίση. Ναι. Δεν του βλέπει τώρα. Ναι, ο Πιτσιρίκο ο 17χρονο, ούτε καν 17χρονο, Παστελόνια Βέρτα. Αυτό καλό είναι. Και Χαϊδουράκο φαίνεται στα πατήματά του, γερό παιδί. Θα αφήσει εποχή. Χαφ! Ντε Γιόνγκ έχει εκεί, εντάξει. Ο Ντε Γιόνγκ. Έχει Ντε Γιόνγκ, εντάξει. Ναι. Λέω εγώ τώρα με ποιου περίπου θα ξεκινήσει. Τώρα δεν ξέρω τελευταία στιγμή αν είναι κάποιο τραυματισμό. 10 είναι το μάτς. Αλλά έχω αίσθηση στην Μπαρτσελόνα, τέτοια Μπαρτσελόνα, να παίζει ακόμα με Μπουσχέτς, ρε φίλε, στα χαφ, στα εξάρια. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Καλά, και ο άλλο παίζει με τον Μόντριτς που είναι. Ο Μόντριτς είναι πλέον αλλαγή, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν, βασικός. Δεν τραβάει τώρα. Αλλά ο Μόντριτς είναι γρήγορο παίχτη, είναι στεγνός. Ο Μπουσχέτς είναι ένα εξάρι το οποίο είναι υψηλό. Τώρα θα μου πει δεν ταιριάζει η Μπαρτσελόνα, αλλά έχει πολλές καλές μεταβιβάσεις. Δηλαδή είναι τα τέσσερα. Εδώ η ακροάτρια η Αργυρό μας στέλνει στο Google, στο πώς το λέει, στον υπολογιστή και λέει 4.50 το 0 σε ένα γκολ. Ναι. Με την Ίντερ. Δεν είναι άσχημο. Το διπλό. Όχι, όχι. Α, 4 το. Το 0 σε ένα γκολ. Ναι, ναι. Ωραίο. Ναι. Εγώ το βλέπω για κάμποσα γκολ αυτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Μην κάνει τον κόκκινο. Δεν ξέρω γιατί η Ίντερ εσύ. Εντάξει, δεν έχει γρήγορη ομάδα. Η Ίντερ έχει γρήγορη ομάδα, αλλά θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Το θέλει το παιχνίδι. Έχει το μυαλό τη στον αγώνα τη Κυριακή. Πού παίζει το Σαββατοκύριακο η Ίντερ. Γιατί η Μπαρτσελόνα, συγγνώμη, δεν θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν έχει πρωτάθλημα Ατλέτικο και Ρεάλ και α χτυπήσει πρωτάθλημα. Πώ θα γίνει. Εντάξει, είδαμε. Κοντά στο ψαλμό το βράδυ, θα το δούμε τα έργα. Μιλάμε τόσε ώρε. Κομμουνισταρέου, ναι. Απεργοί, απεργοσπάστε. Άρη Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Ευρώπη. Για πάω και αυτό το ραδιόφωνο, δεν απειλεί τίποτα να πούμε, κύριε Βαραγιάννη. Όλη τη μέρα έλεγε σήμερα. Είχε Μπασάκου το πρωί, είχε Κωνσταντινίδη, είχε μετά Κόκκινο. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Κόκκινο. Από τι 6 το πρωί μέχρι τι 2 το μεσημέρι. Για ΠΑΟΚ μιλάει το ραδιόφωνο. Του ΠΑΟΚ, τι δηλαδή. Γιατί είμαστε γραφείο. Πώς το είπες. Γραφείο τύπου ΠΑΟΚ από τι 6 το πρωί μέχρι τι 2. Συγγνώμη. Πού είναι οι ΠΑΟΞίδες εδώ πέρα να έρθουν να δουλέψουν. Εγώ πήγα στο Μέγαρο και είδα μόνο έναν Αριανό να δουλεύει. Ποιον? Για την Κρινιά. Ναι, 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 ναι. Και πτυχίο, δίπλωμα και με βούλα Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέλω να πεις ότι είναι τεμπελαρέ ή άλλοι. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Εγώ. Δημοσιογράφοι. Οπ, μη με πει, θα του πω οξύδι να απαντήσω. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Με ρωτάνε πότε θα ανοίξει γραμμέ. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Τι είπε, λέει. Με ρωτάνε πότε θα ανοίξει γραμμέ. Τι ωραίε κοπέλε έξω και θα τι ρωτήσω και εκείνε. Αποκλείται να είναι κάποια ΠΑΟΚ έξω. Όχι. Δουλεύουν οι καημένε. Δεν είναι. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί η κυρία γουλιώνει. Τυχαίο. Δεν είναι. Η Λίλα μου φαίνεται ΠΑΟΚ είναι. Είναι. Ο άντρας είναι, όχι η Λίλα. Ο άντρας. Ο άντρας. Ο μπαμπάς της. Ενώ το άλλο το κορίτσι το. Ο μπαμπάς της Λίλας είναι. Είναι και γήπεδο αυτό το κορίτσι τώρα που είναι έξω. Ο μπαμπάς της Λίλας ποιος είναι. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Γκουερίνο που είναι στα κάγκελα ο Γκουερίνο. Είναι ο χωροφύλακας που κάθεται μπροστά, ο στρογγυλοπρόσωπος, θέλει να γελάσει να πανηγυρίσει. Α, ναι. Ναι. Να πάρει τη φωτογραφία να το δει. Αυτή τη φωτογραφία την έχω σπίτι 30 χρόνια και διερωτόμουν αυτός ο αστυνόμος. Μετά τον ξαναβλέπω τον ίδιο αστυνόμο, όταν ήρθε ο Λόραντ το 80, έχει πάει εκεί για προστασία εκεί πέρα, μην τον ορμήξουν τον Λόραντ, είναι στις αγκαλιές των φιλάδων του ΠΑΟΚ. Πάλι ο ίδιος τύπος. Τι μου λες. Λέω αυτός ο τύπος, λέω πολύ συμπαθής μου είναι ο αστυνομικός. Είναι ο μπαμπάς της Λίλας. Έλα ρε. Της Γουλιώνης. Τόσα χρόνια στη φωτογραφία τον βλέπω. Έλα, και πώς ήταν η χωροφυλάκη. Εκείνη την εποχή, ντυμένη. Το πηλίκιο και τα λοιπά. Χωροφυλάκι. Μετά έρθαν τα μάτια και τα λοιπά. Λοιπόν, για λέγε ρε. Έλα ρε φίλε. Τι γουστάρισες. Κάνα κοινωνικό θέμα έχεις να μας πεις. Κάνα κοινωνικό πολιτικό ας πούμε. Πολιτικό. Πέρα από την απεργία ας πούμε που είναι. Πώς την είπες. Παντεμπελιακή. Πώς τη λένε οι άλλοι. Πανεργατική. Πανελλαδική. Πανελλαδική. Άμα ήταν πανελλαδική, ούτε εγώ θα. Εντάξει, εμείς είμαστε φίλοι. Ούτε εσύ θα ήσουν εδώ, ούτε ο κύριος Βαραγιάννης, ούτε τα κορίτσια στα σούπερ μάρκετ δεν θα δούλευαν, ούτε οι μηχανικοί δεν θα ανοίγαν τα συνεργεία τους, δεν θα κινιότανε τίποτα. Ούτε ταξιτζίδε, τίποτα, θα ήταν όλοι μέσα. Ξέρεις ότι το 90% του λαού δεν γουστάρει τους συνδικαλιστές και όλους αυτούς που κινητοποιούνται και κάνουν. Το 90% του λαού. Πάμε τώρα να δούμε έξω στις πορείες. Δεν ξέρω. Αυτούς του πάμε δεν τους χωνεύει κανένας. Τώρα έξω εκεί που κρατάει το Βαραγιάννη, απεργία. Βαραγιάννη, ναι. Δεν τους χωνεύει κανένας. Απ' έξω, ναι.
Ναι. Πάμε για την πλατιά μάζα του λαού. Εγώ σου λέω τότε. Δηλαδή οι εργάτες, αυτός που λέει αυτός εδώ. Ο Βαραγιάννης τώρα καταλαβαίνει, ο κύριος Βαραγιάννης. Πάμε να ρωτήσουμε αυτούς που κάνουν απεργία. Γιατί κάνεις απεργία, θα σε κοιτάν σαν τα βόδια με το σανό. Το είπε το σωματείο. Θα σε κοιτάνε, δεν ξέρουν γιατί. Το είπε το σωματείο, θα πει. Ναι, έτσι με είπανε να κάνω. Έτσι με είπανε. Κάτσε, δεν θα ακολουθήσει. Όχι, κοίταξε. Κάτσε με το τσανδάρι παίζουν χαφ. Ας τους κάτσε. Ο κάτσε. Κάτσε, σε λέω. Ναι, κάτσε. Δεν ξέρουν γιατί κάνουν απεργία. Ρώτα τους αυτούς. Είναι και κάποιοι που ξέρουν. Ναι, δηλαδή, ξέρουν γιατί ναι. Δεν δουλεύουν ποτέ, ρε φίλε. Εντάξει. Η δουλειά τους είναι αυτή να κάνουν απεργία. Γιατί κάποιοι ξέρουν να κάνουν απεργία. Εγώ θα κάνω τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα. Επαγγελματίας απεργός. Πέρε εδώ ρε το άμκα σου, τι δουλειές έχεις κάνει. Λευκό θα δεις τίποτα. Ένα ένσημο δεν έχει μέσα. Λευκό. Λες. Δεν έχει. Εγώ για να κάνω τώρα την άλλη πλευρά, ναι, αλλά αυτός που θα ασχοληθεί με του κλάδου, με τα ζητήματα κτλ. Δεν θέλει χρόνο για να διαβάσει, να προετοιμαστεί, να πάει στο Υπουργείο, να ψάξει, να δώσει μάχες. Είναι δυνατόν να είναι και στη δουλειά. Κάτι κάνει. Να δώσει μάχες πού. Μάχες, φίλε, επικοινωνιακές. Έστω να γράψει, να κάνει, ναι, να παλέψει για αυτό που πιστεύει. Ποιο θα το κάνει. Αυτή τη στιγμή γιατί γίνεται απεργία, θέλω να μάθω για ποιο, ποια είναι τα. Τι ζητάνε αυτοί οι απεργοί που κάνουν εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάνω απεργία, τι ζητάω. Ένα από αυτά που ζητάνε είναι να μην γίνει μητρό συνδικαλιστικών ενώσεων. Δηλαδή να μην ξέρουμε. Να μην ξέρουμε πόσες είναι οι συνδικαλιστικές και ποιοι απαρτίζουν. Τι είναι ο συνδικαλισμός, δεν ξέρω εγώ τώρα. Συνδικαλισμός τι είναι. Παιδάκι μου, άκου εδώ. Η αγωνία για την καλύτερη μέρα του κλάδου, ρε φίλε. Χατζινάκος, άκουρε. Δεν έχω δουλέψει ποτέ, ρε φίλε. Έλα, το δικό σου το. Λέει κάπω. Ναι. Δεν ανέβασε την εκπομπή κάπου. Θα του. Ναι, γιατί. Ναι. Στην απεργία. Λέει, διάρρεια οι κομμουνισταράδες τώρα που ήρθε ο Στέφανος για την εκπομπή. Πού είναι, λέει, οι μάγκες να κόψουν την εκπομπή. Δεν ήταν στο σχέδιο. Δεν ανοίξαμε γραμμές. Δεν ήταν στο σχέδιο. Δεν ανοίγουμε γραμμές. Εμένα έκανε απεργία ο κομμουνιστής στο site σήμερα και δεν ανεβάζει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ναι. Ζητάει. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του. Βέβαια. Ναι, άμα έρθει την άλλη μέρα και πάει στη θέση του και δει την καρέκλα άλλος να δουλεύει εκεί πέρα, τι θα πει. Τι θα πει. Τι θα πει. Έχει το δικαίωμα. Θα σε πω τι θα πει. Τι θα πει. Με κολούσες ένσημα. Σε κολούσε. Σε καταγγέλλω στο σωματείο. Σε πω ότι θα σε κάνει. Ναι. Θα σε πω ότι θα σε κάνει. Τι θα σε κάνει. Άμα τον έχεις ένα χρόνο, ναι, και τον κόβεις 8 μήνες, ναι, πώς το λένε, ένσημα, ναι, και 4 μήνες μαύρα. Ωραία. Έχει έρθει επιθεώρηση εργασίας, ναι, σε έχει σκίσει τα βάρδουλα. Θα σου πω τι θα σε κάνει. Πολλά μπορεί να σε κάνει. Ναι. Έρχεται το ΙΚΑ, σε ξεσκίζει τα βάρδουλα, σε παίρνει, ωραία, ένα μάξι. Ναι. Ξέρουν τι κάνουν, μη στεναχωριές. Ξέρουν τι κάνουν. Ναι, ξέρουν τι κάνουν. Ξέρουν εσύ νομίζεις ότι εσύ είσαι έξυπνος και αυτοί είναι βλάκες. Ξέρουν τι κάνουν. Εξυπνότατη. Αυτοί νομίζουν ότι εγώ είμαι βλάκας και αυτοί είναι έξυπνοι. Εγώ τους παραδέχομαι καταρχήν γιατί είναι πανέξυπνοι, γιατί βγάζουν λεφτά χωρίς να δουλεύουν. Άντε πάλι. Κοροϊδεύουν τους άλλους. Καλά κάνουν. Άντε πάλι. Καλά κάνουν τα παιδιά. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μηνύματα. Πολλά λεφτά. Δεν θα λες λεφτά. Εάν μπορούσα το έκανα. Πολλά λεφτά, έτσι. Ναι. Να παίρνεις δηλαδή, να είσαι αρχισυνδικαλιστής και να παίρνεις τώρα το 19, 5,5 χιλιάρια το μήνα. Ναι, φίλε, είναι πάρα πολλά λεφτά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μαγιά τώρα που τα παίρνει. Φωτογραφίζω τώρα. Λέει εδώ πέρα ότι το συνδικάτο όμως είναι αρχαιοελληνική λέξη από το συνδικάτο που σημαίνει συνήγορος. Ακούστε λίγο. Είδες τι βάζω στο τραπέζι. Ναι. Συνήγορος, δηλαδή υπερασπιστής. Από το αρχιερευτικό δηλαδή. Ναι, ναι, συνδικάτο. Πες το. Υπερασπίζεται τον κλάδο, ναι, έτσι, μια ομάδα η οποία έχει κάποιες ικανότητες διαφορετικές από τον απλό εργαζόμενο. Συνήγορος. Έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, χρησιμοποιεί καλύτερα την ελληνική γλώσσα, ξέρει, ναι, νομικά, ξέρει εργατικό, ναι, δίκαιο. Κατάλαβες, οπότε θα τον βάλεις μπροστά, υποτίθεται. Σε τι όμως πλέον στην εποχή του ίντερνετ, ποιο, που κάθε εργαζόμενος, ναι, μπορεί να εκπροσωπείται, ναι, μέσω του. Ναι. Έχεις δίκιο, κύριε Βαραγιάννη. Αυτά, μ' αρέσουν, αυτά είναι για πριν 100 χρόνια, 150, ρε παιδιά. Τι πέτυχε, να σου το πω κι αλλιώς, τι πέτυχε ο συνδικαλισμός τα 10 χρόνια της κρίσης. Είπε, τίποτα. 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 Απολύτως τίποτα. Ναι. Πέρασαν τα μνημόνια αέρα-πατέρα και σε εποχές που είχε στο έξω πορείες δυνατές και καψίδια. Πέρασαν όλα. Σωστά. Όλα. Άρα είναι δώρο άδωρο, λες, ε. Εγώ πλέον, ναι. Δώρο άδωρο, λες. Ναι. Δεν έχει καμία χρησιμότητα πλέον στην κοινωνία. Ναι, φίλε, ναι, μόνη μου η χρησιμότητα, ναι, είναι η ανέλυξη των στελεχών. Γι' αυτό και λέω να μπει μια δικλίδα ασφαλείας. Και να λέμε, όποιος συνδικαλιστής δεν θα έχει δικαίωμα άπαξ στη διάρκεια της ζωής του στο εκλέγεστε. Στο εκλέγεστε, έτσι. Ναι. Δεν θα έχεις. Γιατί, πας... Στάσου, γιατί. Γιατί οι πιο πολλοί, για μένα, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι πηγαίνουν για την ανέλεξη. Για να γίνουν γνωστοί, να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα, ναι, 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 και δες λίγο. Το Γιάννη, το Μανώλη, από τη Νέα Δημοκρατία, δες, ξέρω εγώ, κάτι Κανελόπουλους, κάτι έτσι, ξέρω εγώ, όλους συνδικαλιστές οι οποίοι από τον συνδικαλισμό μπήκαν στη Βουλή. Έτσι. Για την κονόμα το κάνουν δηλαδή. Δεν θα την διασημότητα. Θα μπει να εκπροσωπήσει το κλάδο. Το κλάδο, αλλά το θα λέει χάσεις τώρα αυτός, ναι, το δικαίωμα να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θα το έχει το δικαίωμα αυτό. Ναι. Να δει πώ θα φθίνει σιγά σιγά αυτή η έννοια. Μα κάνει κάτι πλέον κανεί για το χωρί να έχει συμφέρον, ρε φίλε Κώστα. Γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται. Εγώ δεν το πιστεύω δηλαδή. Να κάνεις κάτι χωρίς να έχεις συμφέρον. Και αυτή η απεργία για κάποιους εξυπηρετεί το συμφέρον. Τέλος πάντων. Να μην το βαραίνουμε. Δεν θα το δώσει το μάτς στον Ολυμπιακό, ναι ή όχι. Όχι, δεν δίνω. Δεν δίνω τίποτα. Ε. Δεν δίνω να έρθει. Όποιος θέλει να έρθει να το πάρει. Σαν τη Λάρισα. Ποιο μάτς. Δηλαδή πάει στην Τρίπολη και κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Και εσύ κερδίζει τον Ολυμπιακό. Είσαι χαρούμενος ή λυπημένος. Περίμενε, ξαναπέσαι. Εσύ ο Βαραγιάννης. Ξαναπέσαι. Χαρούμενος. Πικρή χαρά θα πάρει. Τι, εγώ να πάρω πικρή χαρά. Πικρή χαρά. Τη μόνη χαρά που μπορεί να πάρει είναι ότι θα του τη δηλώσει επικοινωνιακά ότι εσεί με τον Κόκαλ 20 χρόνια ήσασταν. Ναι, Κωστά, ενώ εμεί. Κάνει λάθο. Γιατί ναι, το πρωτάθλημα. Το μόνο που μπορείτε να του πείτε. Το φετινό πρωτάθλημα τη Super League θα είναι πολύ σφιχτό. Δεν θα δει τον πρώτο να φεύγει με 6, 7 και 8 βαθμού από τον δεύτερο με τίποτα. Οπότε, αν γίνει αυτό που λε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έρθει το Βικελίδη στο Βικελίδη το Φεβρουάριο. Έλα, πάρτε το παιχνίδι. Έλα, πάρτε το παιχνίδι τώρα που δεν παίζει ο κουμπάρο σου. Ναι. Ούτε ο Λουτσέσκου ούτε ο κουμπάρο του. Ποιο κουμπάρο. Καλά, ο Γιουνέζ δεν ήταν κουμπάρο του. Που εκτέλεσε. Και χτύπησε το πέναλτι στη μέση για να το χάσει τώρα. Λες. Παιδί μου είναι κουμπάρι. Είναι κουμπάρι. Μου το άρεσε να το βγάλει από το μυαλό εμένα. Μπορείς. Εγώ δεν σου πω τι έγινε. Πέσαι, ο Πασκαλάς. Αλλά μπορεί εσύ να μου πει ότι δεν έγινε. Έχει δίκιο. Σε ναι. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να το πω με έλα, όχι, θέλω να του πω ότι και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα προβάδισμα ενό πόντου. Έτσι. Σωστά. Σωστά, δεν είναι μιλάω. Πρέπει να έρθει ο ΠΑΟΚ να περάσει από το Βικελίδη μετά. Έτσι. Ναι. Αφού περάσει και από το Καραϊσκάκης. Ναι. Οπότε θα χαρώ βεβαίως. Ναι. Είναι και αυτό βέβαια. Με τι τερματοφύλακα ρε θα πάρει στον Ολυμπιακό. Με αυτόν που έχω, δεν έχω άλλον. Με τον Κατεργιανάκη ρε φίλε. Με τι χάβρε, ο Σάσα γιατί, παίζει. Γιατί δεν κρατήσαμε τον Κατημίρη, ρε αδερφέ. Τον Κατημίρη, εγώ εντάξει έγινε λάθος με τον Αναγνωστόπουλο. Κάτσε, ο Κατημίρης γέρος είναι ρε. Μεγάλος είναι ο Κατημίρης. Μεγάλος είναι ο Κατημίρης. Και να σου πω και κάτι άλλο, δευτερόλεπτα. Τερματοφύλακας. Εσύ σαν Αργιανός θες από τη Βέρεια προπονητή και παίχτη. Όχι. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το τερζί τώρα να το κάνετε προπονητή. Πόσο βλάχο Αργιανή είστε ρε. Κάτσε που το θυμήθηκα. Αυτό συνέβη γιατί... Ρε τον τερζί τον είχε στις παλέτες ο... Ναι, το τον είπες, είχε προπονητή το είπες στη Βέρεια, πρώτο προπονητή ένα χρόνο. Να πει ρε Τερζή, πάρ' την ομάδα τη Βέρεια που είμαι ναι, εγώ πρόεδρο τη ναι. Βέρεια. Και δεν είχε στη Βέρεια προπονητή τον Τερζή και να τον έχει τον Άρη. Ναι, αλλά... Και θέλανε οι Αργιανοί τον Τερζή προπονητή το παιδί. Καιρό να είναι. Ξύπνησε του παίκτε στο παιχνίδι με τον Παρθηναϊκό και έδειξε πολύ καλό προφίλ και πρόσωπο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον διώχνει. Τερζή, δεν υπάρχει χάφμα τίγια, πρόσεχε το, το βλέπει κι εσύ. Πρόσεχε το, δεν υπάρχει χάφμα τίγια. Και έχεις και έναν δελιζήσει μέσα. Ναι. Έχεις και έναν δελιζήσει στην ομάδα που δεν ξέχασες. Υπάρχει. Άιντε. Άιντε. Ποιο να βάλει, ρε. 500 χιλιάρια πια. Άκουσέ με προσεκτικά. Α, ναι. Τετράδα πίσω. Ξεκίνα δελιζήσεις, βέλεθι ροζ. Διάλεξε. Βγάλε μάλλον το ροζ λίγο. Βγάλ το να λίγο. Δεν μπορεί το παιδί. Βάλ το να σκουπίσει λίγο το πάγκο να ζεσταίνει. Δεξιά σου λούτ, δεν αριστερά κόρχου τι σε καλά. Πρόσεξε με, Τερζή, άκουσε με. Τον έκανε το ο Ουάρντα τον Στρούγκερ. Άκου τώρα, άκου τώρα, άκου. Με απογοήτευσε ο Στρούγκερ. Όταν δεν έχει χαφ, έτσι είναι. Ναι. Γράφει. Λούκα Σάσα, αμπού μπα στα εξάρια τώρα. Αμπού μπάσα. Δύο εξάρια. Λούκα Σάσα, αμπού μπα. Γράφε Τερζή, θα μ' ακούσει εμένα. Μπροστά του δε γιατί ο Μαντσίνη δεν είναι στην αποστολή τι συμβαίνει. Πεχταρά. Είναι. Αριστερά Λάρσον, δεξιά Φετφατζίδη και κορυφή Μπρούνο Γκάμα. Το Λάρσον γιατί τον έχουμε συνέχεια αλλαγή. Γράφε Τερζή. Τρία παιχνίδια ενώ φαίνεται ότι φορμαρίστηκε ο Λάρσον. Τι Μπρούνο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα center for, αριστερά πίσω του Λάρσον, δεξιά Φετφατζίδη και δεκάρι Μαντσίνη. Και πίσω Λούκα Σάσα. Εσύ θες να παίξει κόντρα. Εσύ θες να παίξει κόντρα τώρα. Έτσι θα παίζει πρέπει ο Άρης από εδώ και πέρα. Είτε με Ολυμπιακό είτε με άλλες ομάδες. Σκέψου το λίγο και λίγο και την κοινή έξω. Και λίγο την κοινή. Βλέπεις ότι αυτά τα ατού του Άρη πλέον δεν τραβάνε. Είναι παλιωμοδίτικα. Παίζουν τόσο καιρό. Αυτός ο Ματίγια είναι στο κέντρο του γηπέδου, λες και έχει ανοίξει περίπτερο. Δεν θέλω χαφ το οποίο να μου κάνει δύο κόρνερ και δύο στημένα. Και αυτό τον έχεις μέσα. Μα τα υπόλοιπα 80 λεπτά παίζει με ένα παιχνίδι. Τα κερδισμένα φάουλ στα 5 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή είναι μισό γκολ για το Ματίγια. Ναι, μισό γκολ είναι. Πώς θα τα κερδίσεις άμα δεν τρέχεις. Άμα δεν έχεις σύστημα, άμα δεν έχεις σύστημα να παίξεις την μπάλα και είναι. Να κάθετες. Αν πηγαίνεις με σέντρες, θα πάρεις το μάτι, πώς θα κερδίσεις φάουλ σε 5 στα 5 μέτρα την περιοχή. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να τρέξεις. Να παίξεις από τον άξονα. Πρέπει στο άξονα σου σε όλες τις ομάδες πρέπει να είναι γρήγορος. Αυτά έχω να πω για τον Άρη, γιατί δεν έχω και λεφτά να κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Δεν τα λεφτά μου είναι αυτά. Δεν έχω αυτά. Μία απλή λύση. Και πολλά κάνω για τα λεφτά. Και πολλά κάνω, ναι. Μία απλή λύση, ρε παιδί μου, για να μπορούμε να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Λίγο Ιντέγκη πάγκο, λίγο την κοινή πάγκο, ναι. Λίγο ματίγια που δεν τραβάνε. Ναι. Τώρα μην μου πει εμένα ότι ο φόρο, ο Ιντέγκη, ναι, απασχολεί. Δεν απασχολεί. Κοίταξε, ένα χρόνο έχει να παίξει. Ναι, δεν απασχολεί. Πρέπει να το μετρήσουμε. Διότι... Αλλά όταν από το παιχνίδι της Λεμεσού είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ναι, δεν υπήρχε όλες... φάση που να μην ήταν μέσα. Ρέση, είναι σε όλες τις φάσεις, αλλά το κοντρόλ του φεύγει 7-8 μέτρα και τρέχει σαν το τάξη να πούμε και έχει εκτόπισμα. Ναι. Γι' αυτό ξανακερδίζει την μπάλα και λέμε σε όλες τις φάσεις. Εγώ πιστεύω τώρα... Συγκαμμένος είναι, τσαπατσούλης είναι. Εσύ θες γκάμα επίδεση. Γκάμα. Το Ματζίνι από πίσω. Από πίσω. Δεξιά και αριστερά, ναι. Λάρσον.
Φωτβατζίδης φωτιές. Συμφωνώ μέχρι στιγμής, ναι. Ναι, φίλοι, και εξάρχεις. Απλά λίγο εκεί στο γκάμα. Και άμα γίνει στημένη φάση θα πηδήξει. Ποιος ρε, ο μπαμπάς μου με τα μνήματα. Ποιος θα πηδήξει. Ποιος θα πηδήξει. Ο Σπυρίδωνας. Ο Φυρός. Ποιος θα πηδήξει. Τα δύο στόπερ, ο Κόρκουτ και ο Σούτερ. Φυσικά. Ο Αμπούμπα που είναι 1,82. Αμπούμπα. Βεβαίως. Τον έχεις τον Αμπούμπα. Όσο είναι ο Ισίτη με 4 πνευμόνια παραπάνω. Και έξοδο θα κάνει ο. Ο Ελέμαν. Φίλε, με αυτά τα λεφτά που έχω σου λέω, συμμαζεύω την ομάδα μου. Εντάξει. Με αυτά τα λεφτά που έχω. Πάει τελείωσε. Δηλαδή, πάντως ο Μπάς στο 2-2, όσο το παιχνίδι ήταν 2-2, ο Αμπούμπα έπαιρνε την μπάλα και έπαιζε το σύστημα που κοροϊδεύαμε παλιά και λέγαμε φύγε μπάλα από μένα. Ναι. Έψαχνε οποιονδήποτε να φύγει μπάλα από πάνω του. Ούτε αυτό να προωθήσει το παιχνίδι, είδε. Τον Αμπούμπα εγώ τον είδα. Σε πανικό. Δεν τον είδα εκεί τον Αμπούμπα. Μόλις βγήκε, πάρτε τον Ουάρντα να πούμε στο κέντρο, δεν πήδηξε κανένα σβηδωμένη. Μαυρούκουσα σηκωνόταν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Μόλις μπήκε, μόλις έγινε αλλαγή με τον Ντουάρτε, πάρτε τον αέρα. Ουάρντα, deep die. Έχω ένα φίλο τον Οδυσσέα, τον ξέρεις, στα κυβικά σου, Βόδαρος. Καβαλιώτης εκεί. Λέει η γυναίκα του Ευαγγελίτσα, πω, λέει, θα πάθει κανένα εγκεφαλικό, δεν μπορώ να το σηκώσω το κρεβάτι. Ναι, το βόδι, τον Μανό. Πω, το σηκώσω το βόδι. Ευαγγελίτσα, λέει, αν πάθει κανένα εγκεφαλικό αυτό, αν τα πάθει έμφραγμα, να ψοφήσει δεν έχει πρόβλημα. Αν πάθει κανένα το βόδι, το Μανό, αυτό κανένα έμφραγμα, κανένα εγκεφαλικό, πρέπει να το σηκώνει, τενοντίτη θα πάρει. Με Κλάρκ θα το σηκώσει. Ναι, λέει, θα τον στρώσω, λέει. Πού είναι η Ευαγγελίτσα τώρα, πηδιούσα με τον Οδυσσέα. Ο άνθρωπος να το ευχηθώ δημόσια, γιατί είχα καλή σχέση με τον Κανελάκη. Εγώ το συμπαθώ πάρα καλή πολύ. Καλή επιτυχία εκεί στο Δήμο Λαγκαδά. Να ξέρω ότι θα τον βάζω σε πολύ μεγάλο μπελά. Κάθε εβδομάδα θα βρίσκω κάτι στραβό για τον Δήμο Λαγκαδά για να παίρνει τηλέφωνο. Θα γίνει τώρα στα τρώματα μοστάκα μα. Καλή θέση ο κύριο Κανελάκη. Ναι. Ο φίλο ο Γρηγόρη είναι ήσυχο εδώ πέρα. Εντάξει, ζηλεύει που. Σίγουρα θα ζηλεύει, γιατί θα σου λέει θα παίρνει κατάλληλο εκεί πέρα. Εμείς τι κάνουμε. Όλα αυτά ακούς. Α, πάρουν κάνα δεκάρικο, εμείς τι κάνουμε. Πού είναι, δεν πάρουν τα λεφτά. Πού να την ουράσουν να πάρει τα γάρια. Για μένα είναι πάρα πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός και αξίζει τα λεφτά του Γρηγόρη και τα παίρνει. Γιατί. Λοιπόν. Έτσι είναι. Καφές. Καφές. Πίτα. Μπουγάτσα μόνο στα αγαπημένα καντίνα pit stop. Θες μπουγάτσα ή πίτα, μία σημεία δώρο. Θες καφέ, δώρο το νερό και στους πέντε, ο έκτος καφές δώρο. Λοιπόν, σε τρία σημεία στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μας. Πόντου 56 στη Λαχαναγορά. Ο οδός Λαγκαδάς, στο κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης. Εκεί που πάτησα εγώ το Ρωσοπόντιο με το πόλο του Στρατηγάκη. Τηλίτωσε. Και παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός επιχειρηματίας. Τώρα. Επειδή είναι μεσημέρι και ξέρω ότι μας ακούτε και είστε και μερακλείδες οι περισσότεροι. Στο τραπέζι που θα στρώσετε σήμερα θα πιείτε μόνο θρακιώτικο τσίπουρο Εωθηνών. Παραδοσιακή διπλή απόσταξη καρδιάς. Το τσίπουρο Εωθηνών είναι πολυποικιλιακό από σταφύλια, μερλό, σειρά και ροζακί. Όσοι είστε πότες καταλαβαίνετε, οι άλλοι που πίνετε νερό μάθετε τα από μένα. Που πίνω. Ζητήστε το και απολαύστε το. Με κάθε του σταγόνα. Και όταν γουστάρετε ουζάκι, ζητάτε πάντα το εφταράκι. Θα θυμάστε τα 7 της Τότεναμ. Εφταράκι από τη Θράκη. Το ουζο 7 παράγεται με μεράκι από την ποτοπία, την οποία Θράκης και με τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες. Το ουζο 7 φτιάχνει καλές παρέες. Λοιπόν, να ανοίξουμε καμιά γραμμή, Παραγιάννη. Κάτσε, γιατί μας. Ο άνθρωπος που παλεύει για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών. Ο Φυρός είναι αυτός. Δεν δικαιούται να ζητά αποζημίωση για αυτόν τον αγώνα. Άντε βαριά-βαριά τα χαμένα μεροκάματα. Συμφωνεί αυτός, άρα τον κόβω. Και ανοίγω γραμμές. 2-3. Ότο Λαμπ. Όπα. Έχουμε και άλλο. Ότο Λουμπ. Το είπα Ότο Λαμπ, γιατί στα αγγλικά είχα 12 στο τρίμηνο. Λαμπ ή κλαμπ. Πώς γράφει. Ότο Λουμπ. Ότο Λουμπ Νόικος. Ωραία. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, δραστηριοποιείται στο χώρο των λιπαντικών αυτοκινήτων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία. Ναι. Από το 2003, αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το έτος ίδρυσης της εταιρείας Νόικος. Λοιπόν, έχει καταγράψει μια άκρος επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιρεών Total και ELF. Μπες και εσύ στο κλαμπ των κορυφαίων με ένα τηλέφωνο. Ακούστε το τηλέφωνο. Για καλό λιπαντικό. 2-31-0-705-136. 705-136 και εταιρεία φοβερή. Θυμηθείτε ότι η απόδοση του κινητήρα του κάθε αυτοκινήτου που οδηγάμε, του Κόρντομπα του δικού μου που πάει να πεθάνει, θα τα σώσω με αυτά τα λιπαντικά, τα οποία συνδέονται πάντα με τα προϊόντα λίπασης που επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Πάρα πολύ καλή εταιρεία. Την ακολουθούμε για καλό κινητήρα.
Πιστόλες στη διαφήμιση. Γρήγορα. Καλώς. Και τόσο σε το λουμπ, έτσι, γιατί είναι λουμπ. Και από το lubricate πρέπει να είναι. Lubricants. Τσακάλε. Τι ομάδα είσαι. Ότο λουμπ, λοιπόν. Lubricants. Ότο λουμπ. Λιπαντικά, ότο λουμπ. Πάμε στον κόσμο. Lubricator. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βγάλε το λιπαντικό σου. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Όπα. Καλησπέρα. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Παραγιάριο, ψωμά σου είμαι. Γεια σου, ψωμά. Μάχημος. Τι δουλειά έχεις εκεί πέρα, είσαι μεριάτικη. Ξεχάστηκα. Αφηγηθώ, πήρημα να πάρεις. Ξεχάστηκα, σου λέω. Από τον πρωί. Ορίστε. Είναι μια τέτοια να κάναμε αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα γι' αυτό. Παίζε μπάλα. Αφηγηθώ, επίδομα. Να πάρεις ώρα με τον Κώστα Δίκλα. Όχι, δεν θέλω, εγώ είμαι με την εργοδοσία, δεν θέλω τίποτα. Κώστα, αυτό που είπες, δηλαδή, ήταν το καλύτερο. 12 στο τρίμηνο είπες. Πώς είπα? Ήμουν και εγώ. Είπε ότι σε αγγλικά είναι 12 στο τρίμηνο. Στο τρίμηνο, ναι. Ναι, στο τρίμηνο. Για να σου πω, είδες εγώ σε παιχνίδι με τον Ασέρα. Εγώ πώς τα είδα? Ναι. Είδα ένα έξυπνο προπονητή που είπε το χοντρό, όσα πήρες, πήρες βουτόταυρε. Εγώ θα βάλω άλλα πνευματικούς. Και άμα χάσω, χάσω. Άμα κέρδισα, κέρδισα. Θέλω διπλό στο Χαριλάου και πρωτάθλημα. Διότι εσύ, χοντρόταυρε, θα με διώξεις. Έτσι και πάω και χάσω στη Χαριλάου ή φέρω πόντο. Ενώ αν χάσω στον Ερυθρό Αστέρα, δεν μπορεί να με διώξεις. Σε έδωσαν 30 μοίρια. Μπουτόταυρε. Έτσι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, εμέσως πλην σαφώς, στον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ομάδος του. Εγώ λέω, ρε Κώστα, συγγνώμη τώρα. Λέω. Ναι. Άμα πας πουθενά που να σε ακούμε. Ναι, ξαναπες το πάλι. Άστο να πάει στο διάλογο, φύγε. Επόμενη γραμμή. Δεν φταίει εσύ, φταίει εκεί, δεν έχει καμιά κεραία τηλεφωνία, είσαι μακριά. Σε καμιά μπότσαρη κάτω θα είσαι που δεν πιάνει. Καλησπέρα, έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Γαπτόπουλε. Καλώς το. Καλά είστε. Καλά είστε. Πώς? Και σε εμάς, καλησπέρα. Και στους υπολείπους, και στους υπολείπους. Να ρωτήσω, κύριε Γαπτόπουλε, όταν ένας άνθρωπος δεν γκρινιάζει, έτσι, δεν γκρινιάζει, δεν παραπονιέται. Τι σημαίνει, ότι περνάει καλά ή ευνοείται από κάτι, έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι εσωστρεφής και να πάθει έφραγμα μικρός. Από την εσωστρέφειά του, όχι από βιολογικό θέμα. Ναι, αλλά μπορεί και να ευνοείται ή να μην έχει πρόβλημα. Εάν δεν γκρινιάζει, μπορεί να περνάει καλά. Μπράβο, να περνάει καλά. Αλλά αν περνάει καλά, όχι μόνο δεν γκρινιάζει, θα χαμογελάει. Άμα δεν γκρινιάζει καθόλου, έλα εδώ να σε ακούω. Στάσου λίγο, εγώ μιλάω τώρα. Άμα σταμάτα, βάλε φρένο, εγώ μιλάω τώρα. Άμα δεν γκρινιάζει και δεν χαμογελάει, έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι για τον τρελό γιατρό. Όχι, αυτό είναι. Γιατί όχι, εγώ το λέω. Και χαμογελάει και κάνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι απάντηση στον τελευταίο αρχιανό στην εκπομπή του κυρίου Βαραγιάννη. Ο οποίος είπε για τον Παοξή που την κρινιάζει. Ο Παοξή κρινιάζει γιατί κάπου τον αδικούν, κάπου τον κάνουν. Ενώ την συνοπαδό του και την ομάδα που υποστηρίζει, γιατί να γκρινιάξει. Αν υπάρχει τόσα χρόνια, 50 χρόνια να πάρει πριν το μακύπελο. Ναι, αλλά εμείς εδώ λέμε άλλο. Γίνεται δεν να γκρινιάζει. Όχι, όχι, λέμε. Άκουσε με, όχι, άκουσε με. Λέμε ότι γίνεται να γκρινιάζει. Κάτσε, ρε φίλε. Γίνεται να γκρινιάζει ο τέταρτος. Και να μην γκρινιάζει ο δεύτερος. Ο τέταρτος γιατί γκρινιάζει. Μα γιατί ο Πάοκ είναι ο τέταρτος. Μόνιμα. Ο Πάοκ είναι τέταρτος μόνιμα. Βέβαια. Για πάρε λίγο τη Super League και την Αλβα Εθνική. Όταν κοιμάστε και πάλι μάλλον. Δηλαδή τι είναι ο Πάοκ, ο μόνιμα τι είναι. Για πες μας λίγο. Στα τελευταία χρόνια, ρε φίλε, Αλβα Εθνική και Super League. Τι είναι ο Πάοκ στατιστικά. Τι είναι. Πάρε τις βαθμολογίες λοιπόν. Αφού ο Παναθηναϊκός πήρε 9 πρωταθλήματα. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός πήρε 9 από το 80. Η ΑΕΚ πήρε 6, 7. Πώς είσαι εσύ δεύτερος δηλαδή? Ναι, δεν μιλήσαμε συνέχεια ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτό το λέτε εσείς. Και κατά τη δική σας ρε φίλε, ρωτάω εγώ, πώς γίνεται να κλαίει ο τέταρτος και να γκρινιάζει για αδικία και να μην γκρινιάζει ο δεύτερος? Ο τέταρτος, ξαναπαναλαμβάνω, το λέτε εσείς. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, η βαθμολογία που είναι πέρσι πρώτος. Πρόπερσι πάλι ήταν πρώτος και τα χαρτιά και μιλάμε για τα τελευταία χρόνια. Εσύ θες να μου πεις για τα πρωταθλήματα που είχες πριν 80 χρόνια? Δηλαδή όταν λες ο Ολυμπιακός έκλειψε 44, τι ψέματα λες? 4 έκλειψε τελικά μόνο. Είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός έχει 44 πρωταθλήματα. Όταν λέω εσύ, χρησιμοποιώ δεύτερο ενικό. Ναι, δεύτερο ενικό. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να γκρινιάζει ο Παοξής γιατί έχει 44 Ολυμπιακός και όχι ο Παναθηναϊκός ή ο Αεξής? Πώς βγαίνει ο συναπαδός σας και λέει ότι ο Παοξής γκρινιάζει τότε? Στην εκπομπή σου πριν που έκανες. Και συμφώνησες κιόλας, ναι, ναι, λες. Γιατί δεν γκρινιάζει? Συμφωνούμε. Δεν γκρινιάζει. Τώρα γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζει. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να κλείσω. Τώρα την Κυριακή παίζουμε τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
Βλέπω, έτσι, βλέπω τον Άρη το θέλει πάρα πολύ και το βλέπω για 1-0. Ωραία. Πακάρι λοιπόν. Ναι. Έγινε. Ναι, ναι, ναι. Το εύχομαι. Ναι, κι εγώ. Να είστε καλά. Κι εγώ, κι εγώ. Και τώρα οι εσωτερικοί τύχοι έχουν τύχη βουνό. Αντέχουν στον χρόνο, μένουν προστατευμένοι και καθαροί χάρη στο καινοτόμο ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία τεφλών από τη Vitex. Έτσι. Κι εγώ έχω πάρει χρώματα. Και έβαψα το σχολείο της Ευγενίας, που έγραφε ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγα στον Κοσμάουρου, λέω σώσε με. Ναι. Λέει τι, δύο τείχους λέω θέλω να τους βάψω. Δώσ' μου λέω κανένα αρί. Μου λέει πάρε αυτό. Αρί, αρεό. Κανένα αρί του λέει. Είκους ευγενούλες. Δεν έχω αρί, ρε. Έχω Vitex. Είκους ευγενούλες να έχει Θεσσαλονίκη, σώθηκε ο Κοσμάουρου. Το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα για το χρώμα βρίσκεται στον Εύωσμο. Στο κατάστημα Κοσμάογλου, σε 1100 τετραγωνικά μέτρα, θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Αν έχετε καμιά σαβούρα μάξη σαν το δικό μου και σας το τρακάρει κανένα γύφτος από τον Ενδροπόταμο, κάνει καμιά όπιστερ, κλέψει κανένα ατιμή και την ώρα που το κλέβει σας χτυπάει. Και λέει αμάν, τι έγινε τώρα, ασφάλεια δεν έχει, ο γύφτος πάει τα μάξη. Πας στον Κοσμάογλου, το σταυρώνεις και του λες, τι θα κάνω, σου δίνει λεφτά και σου λέει, κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι. Τηλεφωνεί στο 18133 πρώτα, το βρίσκει και όλα τα άλλα τα κάνει ο Κωνσταντινίδης με τον αδερφό του. 18133, αξιοπιστία στην απόσταση ή στο axa.gr. Το κάπα, όχι μισοφέγγαρο, κάπα κανονικό. axa.gr. Πάμε στον επόμενο κύριο. Όπως λέμε, κολούρια. Χαίρετε. Ο Συμπόη. Έχετε φανάρα, γεια σου. Πού είσαι, Συμπόη? Συμπόη, λοιπόν. Α, θα πούμε το βράδυ, Στέφανε. Λοιπόν. Έλα, αγάπη μου. Πείτε κάτι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είχε βγει ο προηγούμενος, κάνει πρωταθλητισμό εδώ και τρία χρόνια. Α, τρία. Από τον ούστη τον πρόεδρο του που λέγατε. Πλάκουμε λίγο για να ολοκληρώσει και μετά πες το τι θες. Εντάξει. Γίνεται μεγάλος ο ΠΑΟΚ πριν τρία χρόνια. Ναι. Λουκέτο το πρωτάθλημα. Ποιος τον έκανε τον ΠΑΟΚ μεγάλο? Παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, την προπρωτάθλημα, την προκύπελο. Ποιος έκανε μεγάλο τον ΠΑΟΚ? Ορίστε ποιος έκανε μεγάλο τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης. Έτσι, αλλά τα ακούω από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όταν έλεγε, εγώ γελούσα όταν έλεγε πρωτάθλημα και Champions League, γελούσα όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Αλλά μετά εσύ θέλεις να κλαις. Άλλαξαν τα κόδια και όποια κυβέρνηση και να έρθει, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος πρώτος. Δεύτερος πρώτος. Καλά, αφού δεν υπάρχει τρίτος, επειδή δεν, ο ΠΑΟΚ έχει γίνει μεγάλος. Όλοι είναι εναντίον του. Ποιος τον έκανε μεγάλο? Μόνος μου. Ποιος τον έκανε μεγάλο? Και μόνος μου. Ακούς και να λέει ο Μαρινάκης να περνάει στο τάπερ δεν και να λέει το πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού. Θέλω το πρωτάθλημα. Όχι ρε φίλε, θα πτύσεις αίμα για να το πάρεις. Γιατί συνέχεια γίνονται αδικίες και με τον Άρη ακυρώθηκε ένα γκολ. Έπρεπε να κερδίσουμε τον Άρη. Με την Άρη έπρεπε να μετρήσει ένα γκολ. Έπρεπε να κυρωθεί τον γκολ της ΑΕΚ. Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έχει 4 βαθμούς από τη διαιτησία. Ναι, αλλά τον γκολ που έβαλε στον Πανιόνιο φάουλ ήταν. Να μου λένε εμένα. Δεν το μετράει. Όχι. Αυτό ήθελα να του πω. Ούτε το χ που έπρεπε να βγει το Λαμία ΠΑΟΚ πέρυσι μέτρησε. Ούτε το χ που έπρεπε να βγει πέρυσι στο Αστέρας ΠΑΟΚ μέτρησε. Λαμία ΠΑΟΚ, κοίταξε φίλε. Μια φάση ήταν. Και σε αυτό που λες, Άλεξ, αυτό ήταν μάτς που λες μια φάση λες. Κατά το 60 ο Σάσα κόκκινη, από το 60 ο Σάσα δεύτερη ανύπαρκτη. Έλα. Αλλιώς, μια άλλα μία έχετε να πείτε, τίποτα άλλο. Πάμε. Έλα, ο Λιμιός κάλυπτε, έλα, πάμε παρακάτω. Άλλος. Ορίστε. Μην τον αγριεύετε και μην με κανένα όπλο. Όχι, τον έχω άλλα, αν θέλεις. Για σου... ένα όπλο, έλα, ούτε θα σκοτώσει κανένα και αυτό που λέτε τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι γιορτή και πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνας πολιτικός. Ότι θέλει να γίνει γιορτή το ποδόσφαιρο. Αλέκο, πάνε το απόγευμα στο μαγαζί. Λίγο, επειδή πέρσι έγινε τελικό κυκλισμένο των θυρών. Αν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έγινε κυκλισμένο των θυρών. Περίμενε ρε αμόρι μου, περίμενε βρε πουλάκι μου. Πάνε το απόγευμα στο μαγαζί και δες αν ο Πόντιος έκανε την πόρτα να πιούμε καφέ. Εντάξει. Άντε. Πάμε παρακάτω. Έλα βίλε. Μπαμπά. Νάτος. Θέλω δύο καρτέλες αυγά, πες το προκομμένο. Για να σας πω λίγο, παραβάνεις. Απαρών. Μήπως έχετε κανένα όνειρο. Δηλαδή, όνειρο έχω να πάρω το κυπελάκι φέτος και να βγω τρίτος. Από ποια πόρτα θα πείτε και από ποια θα βγεις? Να, από αυτήν εδώ που έχω δίπλα μου θα μπω και από την ίδια θα βγω. Παραβάνει, κοίτα, κανόνισε να κερδίσεις. Ναι, θα κερδίσω. Γιατί εμείς το θέλουμε. Αν δεν κερδίσεις, ναι, θα κερδίσω. Θα τα πούμε. Κοίταξε, άκου να σου πω. Εγώ έκανα μια ερώτηση χθες στο ακροατήριο. Έλα, ρε, τώρα, Περίμενε. Μακάρι να σου πω κάτι.
Μακάρι να κερδίσει ο Άρης. Το θέλουμε εμείς. Το ξέρω, το θέλουμε. Αλλά θέλω τη Δευτέρα το πρωί να κρίνουμε όχι το αποτέλεσμα τόσο πολύ, το πώς αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες θέλω να κρίνουμε. Αν με πιάνε. Καλά, αυτό κοίταγε ανέκαθεν ο Πάκος αγωνιζόταν, έπαιζε μπάλα ρε εσύ φίλε και αφέρτα τον εκτελούσαν. Δεν τα θυμάσαι ή ο Άρης. Όχι, θυμάμαι πολλά. Ή ο Πάκος. Δεν έπαιζαν μπάλα. Το ότι θυμάμαι, θυμάμαι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν τώρα τι. Αλλά εγώ εδώ δεν έρχομαι εδώ πέρα να σας τσιτώσω. Βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου. Βλέπω. Άσε με λίγο με τον Μόγκολο να τα πω. Άσε με λίγο με τον Μόγκολο. Έλα. Μάλιστα. Σε έχω το σταυρό. Ναι. Πρόσεξε. Σε παρακαλώ πολύ. Αν δεν απαντήσεις. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Πες μου. Εκεί που θα σε δω, ναι. Είτε στην καφετέρια, είτε εδώ στο χωριό που θα ανέβετε, θα μου κάνεις ένα χατήρι, θα το βάλεις στο λαιμό, θα το βάλω εγώ στο λαιμό και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Να κάνω ό,τι θέλω. Τι σημαίνει να κάνω ό,τι θέλω. Να λέω ό,τι θέλω. Ναι. Άκουμε. Δεν είναι κάτι κακό, δεν σε κλωτσάω, δεν σε φτύνω. Βάλ το και εσύ το σταυρό. Να το βάλω. Να το βάλω. Εάν τυχόν δεν το βάλεις. Θα το βάλω. Άκουμε! Πάει. Εάν τυχόν δεν το βάλεις, την άλλη μέρα να κλείσουν τα μάτια σου. Άκουσε με, πες στο Μόγκολο για να βάλει το σταυρό, κόλλα δίπλα στο σταυρουδάκι ένα πεντόλυρο παλιό. Δεν θα τον βγάλει από πάνω του ποτέ. Όπως έκανε οι παλιές συνήθειες. Αυτός δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Αυτός κοιτά, μιλάει και ο σώμα σου κοιτά λεφτά πετάει. Ρε κότσαρε ένα πεντόλυρο κι ας είναι η αλυσίδα από κανάπι σου. Σ' αγαπώ. Βάλω ένα πεντόλυρο παλιό. Καλημέρα. Ασχοληθείτε και λίγο με το κύπελο Ελλάδος. Παίζει τώρα η Αλυσός Ρόδου Κέρκυρα. Και έχει 5.90 λέει το διπλό. Τι είναι αυτός ο Αλυσός, Μπαρτσελώνα. Ενημερώστε για η Αλυσό, παρακαλώ. Ξέρετε κάτι για το 1.67 άσος και 5.90 διπλό. Μόνο κτηνίατος μπορεί να στείλει τέτοιο μήνυμα. Σοβαρά τώρα. Αυτό το στείλω. Όχι. Έλα, φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, με το Βαραγιάννη θέλω να μιλήσω. Να μιλήσετε με τον κύριο Βαραγιάννη. Έλα. Βαραγιάννη. Γεια σας, ακούω. 65 Σαριανός. Γεια σου, Βαραγιάννη. Και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας Κομνηνός. Όταν δηλαδή πήρε τελευταίο τίτλο, η ομάδα σου πήγαινε στην τρίτη γυμνασίου σαν την κόρη μου. Κάτσε. 2-1 θα κερδίσουμε την Κυριακή. Θα χαρείς. Εγώ θα χαρώ, αλλά οι παουξίδες θα χαρούν ή θα γίνουν. Βράζει, εσύ τι θα κάνεις. Οι παουξίδες θα έχουν τι να λένε μετά. Έξι μήνες δεν χάσουν τον πρόλογο, δεν έχεις πρόλογο μετά. Εγώ του Βαλμπουενά, εγώ λέω θα πανηγυρίζεις από μέσα σου. Εγώ θα χαρώ. Ναι. Οι παουξίδες τι θα κάνουν, θα χαρούν ή θα λυπηθούν. Σε σημαδιακό γήπεδο πάνε οι παουξίδες. Από εκεί ξεκίνησε το αίτητο. Ναι. Εκεί ήταν τελευταία φορά. Λοιπόν. Σημαδιακή αγωνιστική. Εγώ τι σου λέω τώρα. Παραγιάννη, άκου τώρα. Επειδή και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και δεν συμφωνώ τώρα με αυτές τις συνδικαλιστικές απεργίες. Ναι. Επειδή θέλω να προφυλάξω και τους συναδέλφους μου. Ναι. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια έφυγα από τη ΔΕΗ και πήγα σε μια άλλη εταιρεία. Ναι. Είχε πιο καλά... Έλεγε ότι είχε. Ναι. Λοιπόν, στο χρόνο πάνω μετά το συμβόλαιο μου τη φέρανε. Δεν θέλανε να με στείλουν και ενημερωτικά. Θα σας στέλνω, με λέει, με email. Mm. Τελικά... Βρίσκω μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, πάω σε αυτή και μου λένε αυτοί, ενώ είχα πληρώσει 110 ευρώ για το, ξέρεις, το... Εγγύηση. Μπράβο, ναι. Όπως είχα. Λέει 96 ευρώ είναι το υπόλοιπο, 110, λέω συμψηφίζεται, μου δίνεται και τα αρέστα. Ναι. Και τι κάνουν. Με παίρνουν τηλέφωνο, λέω στείλτε μου το χαρτί, πόσους κιλοβάτρες έχω πληρώσει. Ναι. Πόσους δεν έχω πληρώσει, να σας... Λέει, όχι, λέει, δεν σε θέλω με χαρτί, λέει, μα στείλτε μου χαρτί. Λοιπόν, με... Πού καταλήγουμε, ζήτω η ΔΕΗ. Ναι, πού με σπάσανε επί 2 μήνες τηλέφωνα ακατάλληλες χώρες. Λέω, στείλτε με χαρτί, ρε παιδιά, όχι, θα σου κόψω με το ρέμα για 96 ευρώ, ενώ με χρωστάνε 114 ευρώ. Ναι. Λέω, στείλτε μου το καθαριστικό, να σας πληρώσω και 300 ευρώ. Ναι. Λέω, διατάφτα πάμε λοιπόν, σφαίρα. Η διατάφτα αυτή η εταιρεία είναι η L. Pedison, μακριά, παιδιά, από την L. Pedison. Μ' αρέσει. Μακριά. Εκπομπή της αγοράς είναι τώρα. Μακριά, μπράβο, μακριά. Να σε καλά, Καλησπέρα. Λοιπόν. Ο Σάκης από την Καβάλα λέει ήδη ο Ιαλισσός είναι ένα μηδέν. Ξέρουν, λέει η Μπουκ. Αυτά δεν μας το είπαμε στο μήνυμα. Ξέρουνε, λέει η Μπουκ. Τώρα μας το είπες, πες μας μισή ώρα πιο μπροστά. Τι να σε κάνω κι εσύ. Και εσύ που στέλνεις το μήνυμα, πάλι μας πιο μπροστά. Έλα, έχω 2 γραμμές ακόμα. Πάμε 2 γραμμές ακόμα. Έλα, καλησπέρα. Μία γραμμή από ό,τι είδα έπεσε η άλλη. Έλα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Προσπαθεί ο κύριος να μεγαλώσει την ομάδα του κοντράροντας τον ΠΑΟΚ.
Ποιον κύριο λες τώρα? Εσένα, εσένα. Να τη μεγαλώσω ως προς τι? Ως προς τι, δηλαδή λες ότι δεν θα έχουμε 6 μήνες τι να πούμε. Μπορώ να σου αποδείξω. Μα, από πέρυσι ένα πράγμα λες για τον Άρη. Ναι, τον οποίο δεν μπορεί να το κερδίσει στην έδρα σου. Προσπαθείς να τον ανεβάσεις το άρμα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια σου δίνω γι' αυτό, γιατί είσαι η μόνη ομάδα που δεν κέρδισε, φιλαράκι. Ναι. Τώρα μιλάς μαζί μου, δεν μιλάς με τους υπόλοιπους. Που δεν κέρδισε πού, στην Τούμπα? Ναι, είσαι η μοναδική. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είσαι η μοναδική ομάδα που τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει μέσα στην Τούμπα. Όλοι οι άλλοι έχουν λυγίσει. Ναι, το ξέρω. Ωραία. Μπορώ να σου αποδείξω με τα λεγόμενά μου πώς έχω πετάξει το δεύτερο και το τρίτο, ναι, εδώ και μία τριετία. Ο Παναθηναϊκός καταστρέφεται. Έχω δίκιο ή δεν έχω? Δεν έχει ο ΠΑΟ καμία ανάμειξη στην καταστροφή του Παναθηναϊκού. Αυτό σου λέω. Φεύγει. Όχι, είπες τους έχω πετάξει. Άμπραβο, πετάχτηκε. Φεύγει από τη μέση. Ναι. Την ΑΕΚ την έχω κάνει 3 χρόνια κομπλεξική με τα κύπελα. Πελάτησα μεγάλη, ναι. Πελάτησα μεγάλη. Ναι. Ωραία. Πήρα τον double να πούμε. Το πήρες. Ωραία. Τι παίζω, ρε φίλε, πρωτοδεύτερος. Δεν παίζω δηλαδή. Μου κλέψαν το πρωτάθλημα πέρσι. Δηλαδή. Την τετραετία 89-92-93-94. Άσε με, μην είναι φρέσκα κουλούρια, ρε φίλε. Μην μου το πας πίσω όπου θέλεις εσύ. Να μην μιλάμε για το παρελθόν. Όχι, θα μιλάμε για το παρελθόν. Αλλά δεν το πας όπου θες εσύ. Να το πάω εγώ σου πήρα τηλέφωνο. Α, τώρα. Ωραία, ναι, ναι. Για πες. Τώρα φρέσκα κουλούρια. Ναι. Μου το κλέψαν το πρωτάθλημα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Πότε, πρόπερση? Ναι. Όχι, ένας οπαδός σου το κλέψε από τα επίσημα, πέταξε κάτι. Όχι, φίλε, λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος? Όχι, αυτή εδώ. Πώς κάνω λάθος, ρε φίλε? Το δικό μας. Να σου εξηγήσω. Μα όχι, είπες ότι κάνω λάθος, δεν πέταξε κανένας τίποτα στον ολό. Δεν έγινε από εκεί, από την μπούκα του Σαββίδη έγινε για τον Κομίνη. Αλλά πρόσεξε να δεις, η διαφορά μας εμάς εδώ. Κάτσε, με τους κάτω. Δεν τραυματίστηκε, συγγνώμη, δεν τραυματίστηκε πριν γίνει αυτό που λες ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εσύ πιστεύεις και είναι και ο Στέφανος εκεί με τον Ρατόπουλος ότι ο Πάκ από το ρολό έχασε το πρωτάθλημα ή από την είσοδο του Σαββίδη? Για απαντήστε, ρε. Εγώ πιστεύω το ρολό. Ο Ρατόπουλος απάντησε. Και από τα δύο. Κι τα δύο λες εσύ. Πάμε παρακάτω τώρα. Την απειρία του στο εξαγωνιστικό που πάντα και φέτος στο κομμάτι, ας πούμε, το παρασκηνιακό έχει πληρώσει ένα κάρο ιδέες, αλλά δεν είδα τίποτα να γίνεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δικό του πρόεδρο στην ΕΠΟ και δεν έχει διαιτησία. Άκου λίγο να δείτε. Ο ΠΑΟΚ έχει γορίλες και στα αποδυτήρια δεν πάει, ας πούμε, ναι, να κάνει τσαμπουκά. Έχει πολλά ο ΠΑΟΚ μείον. Ωραία. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε εδώ πέρα ο ένας στο μάτι του αλουνού και αυτοί σε κάθε δύσκολη στιγμή ενώνονται. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα ψέματα μέχρι στιγμή, κύριε. Και δεν πρόσβαλα κανέναν. Από το 28, ναι, κάνουν αυτό που λες. Κύριε Παραγιάννη, μπορώ να πω ένα τελευταίο και να κλείσω, σας παρακαλώ. Βέβαια. Πριν στην εκπομπή σας βγήκε ένας και είπε ότι ο Σταύρος είναι αυτός, τέλος πάντων, ναι, ότι φέραμε την κλάψα και, ναι, την τέτοια από την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Γενικώς την Κωνσταντινούπολη. Σε προκαλώ, ρε Μακεδόνα, σε προκαλώ να πάμε για τεστ DNA. Και όποιος βγει πιο Μακεδόνας θα πληρώσει και το τεστ. Σε προκαλώ όποτε θέλεις, ρε. Μ' αρέσει αυτό. Όποτε θέλεις, ρε, το Μακεδόνα, Χρυσαυγίτη, άντε μας αλύσατε τα ρούμπαλα να πούμε. Στάρο, να δείσαι καλά, ρε, πάω καλά, ρε, σε, ρε. Μ' αρέσει, ρε. Τρομερός, εσύ. Μ' αρέσει που στο τέλος. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έμεινες έξω από το σπίτι και θες να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Πετκανίτσα Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία με τηλέφωνο το 85-27-27. Διάλειμμα. Έχει άνθρωπο. Ρε. Α, έχει άνθρωπο. Έλα, άνθρωπε. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Τώρα να μιλήσουμε μαζί. Και ποιος μας λέει εμάς ότι στο παιχνίδι που πήγε ο Καρυπίδης στο Καραϊσκάκι δεν στήθηκε εκεί πέρα το παιχνίδι, το ανάλογα με το μάτσο Ερυθρού? Γιατί υπήρχε μια περίπτωση να κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στον Ερυθρό και να κυνηγάει την Ευρώπη, υπήρχε και η περίπτωση του χθεσινού αποτελέσματος και σε λέει θα πάρουμε το 3-0 με στο Χαριπλάνο και όλα καλά. Δεν θα μιλάει κανένας. Απλά να θέλω να πεταχτώ και να απαντήσω, τα παιχνίδια αυτά που περιγράφεις στείνονται στις αρχές ενός πρωταθλήματος ή στα τελειώματα? Γιατί δεν υπάρχει καμιά λογική να στηθεί στην αρχή. Δεν θα ουσιαστικά... Όχι, άκουσέ με να σε δώσω εγώ την απάντηση. Δεν στείνονται ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση, ούτε στο τέλος. Στείνονται εκεί που είναι τα λεφτά, φιλαράκι. Γιατί άμα είναι να στήσω ένα παιχνίδι και να πάρω 200 ευρώ, δεν θα το στήσω. Είτε είναι αρχή, είτε είναι τέλος. Θα το στήσω όταν θα πρέπει να πάρω τα λεφτά. Γιατί άλλο εσύ που είσαι ιδεολόγος, και άλλο η σημερινή εποχή που είναι για τα φράγκα. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά? Πώς δεν καταλαβαίνω. Μπράβο. Τα απαντήσεις, Κωστάκη, τα απαντήσεις για σένα. Για πέντε, Κωστή. Εγώ λέω τα μάτς στείνονται 2 μέρες πριν, 3 μέρες πριν. Αν να στηθούν. Είτε
μεταξύ των προέδρων είτε μεταξύ των στοιχηματικών εταιριών. Δηλαδή θα έρθει ο τεχνικός διευθυντής την Τετάρτη, την Πέμπτη, θα πιάσει τους παίκτες, τον αρχηγό και άλλους τέσσερις και θα πει: ξέρω, πρέπει να χάσουμε. Το δύσκολο είναι αν πρέπει να στηθεί μάτς σε σκορ. Εκεί είναι το δύσκολο. Γιατί μπορεί ένας-δύο παίκτες να τίποτα, ξέρω εγώ, την άλλη μεριά και να πούνε: εγώ δεν το κάνω. Έχει, τα έχω ακούσει δηλαδή και έχουν χαθεί λεφτά σε σκορ. Nice. Σε μάτς, ποιος είναι να χάσει να κερδίσει, δύσκολα. Για παράδειγμα, Παναθηναϊκός Πανιόνιος το 84 που πήγε ο Πανιόνιος σε μπαράζ, το είχαν πει να βγει ισοπαλία. Δεν το είχαν πει στον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη τίποτα. Μπαίνει ο Χαραλαμπίδη στο 65-70 λεπτό, σπατάει δύο κεφαλιές, πάει 2-0. Έχουν γίνει και τέτοια, αφού θέλετε να μάθετε και λεπτομέρειες. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Είμαστε, επιστράψαμε, κύριε Σιαχέρη. Δημαρχείο Λαγκαδά, είναι εδώ ο έπαρχος. Έπαρχε, καλησπέρα. Άρε, καρελάκι μας την έκανες κουβάλα. Έχω και φυστή και γίνεις. Εγώ έχω 5 ακροατές με το που άνοιξα τις γραμμές, γέμισε για πρώτη φορά. Ποιος είσαι, ο Χουντίνης? Πάρε. Καλησπέρα. Ναι. Είναι το πώς θα το μαλάτο. Καλή. Σπέρα. Έλα. Λίγος. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Παλιός Πασοξής πρέπει να είστε. Εγώ. Ναι. Κύριε Κώστα, όλα τα κόμματα τα έχω γνωρίσει. Το κατάλαβα εγώ. Τρεις φορές όλα τα κόμματα. Ψήφισης. Δεν άφησα κανέναν. Έχεις τον Τζουμάκα από πίσω. Έτρεχες πίσω από τον Τζουμάκα. Για κανένα δεν έτρεξα. Έτρεξα για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα έτρεξες. Γι' αυτό χάθηκε η Ελλάδα, Ελλάδα. Τα πέρατα του κόσμου. Άρα δεν τα καταφέρατε. Ναι, ναι, γι' αυτό κύριε Κώστα. Γι' αυτό. Καλησπέρα, για πάμε. Ναι, καλησπέρα. Ακούω την εκπομπή σας εδώ και χρόνια, το Μετρόπολης 95,5. Σήμερα όμως βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Ζέστη. Είχατε ένα καλεσμένο. Πότε? Έναν, εγώ θα τον αποκαλέσω, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά πρέπει να είναι Σκοπιανός. Τι έκανε? Γιατί μας αποκάλεσε εμάς τους πραγματικούς Μακεδόνες και Έλληνες ότι το DNA μας είναι, άντε να μην πω τι είναι. Ας πάει να ψάξει στο σόι του, στη γενιά του, να μάθει τι σημαίνει Έλληνας πραγματικός. Τι είπε για να καταλάβει. Ο πατέρας μου έχει παράσημα σε όλους τους πολέμους. Σε όλους τους πολέμους έχει παράσημα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να μας θίξει. Είναι από την Προύσα, λοιπόν, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και εμένα η γιαγιά μου από την Τραπεζούντα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά όχι όμως το DNA μας είναι τέτοιο να ψάξει το σόι του. Είναι Σκοπιανός αυτός ο κύριος. Καθαρά Σκοπιανός. Και εγώ λέγομαι Δήμος Ευρυπίδης. Πώς λέγεστε? Και είμαι από ένα χωριό της Νάουσας. Πώς λέγεστε? Ντροπή του. Ευρυπίδη, κύριε Ευρυπίδη, βρήκαμε ακόμη ένα λόγο να φαγωθούμε πάντως. Ποιοι είναι? Όχι. Τι? Εγώ σέβομαι την εκπομπή σας. Ναι. Για πρώτη φορά βγήκα από τα ρούχα μου. Όχι, εκφράζεται. Ναι, βγήκα έξω από τα ρούχα μου γιατί σέβομαι την εκπομπή σας. Την ακούω, απολαμβάνω τον κύριο Κώστα και εσάς και όλους που βγαίνετε. Αλλά αυτό που έκανε αυτός ο Σκοπιανός, λοιπόν, πρέπει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να εγκαταλείψει τα ελληνικά εδάφη. Επειδή εγώ δεν το άκουσα, τι ακριβώς είπε αυτός ο άνθρωπος? Γιατί είμαστε κλαψιάριδες, γιατί το έχουμε το DNA μας αυτή την κλάψα. Και την μεταφέραμε από τις παλιές πατρίδες μας. Δηλαδή ο παππούς Γιώργος. Οι παλιές πατρίδες που αν τις χάσαμε, τις χάσαμε εξαιτίας αυτονών. Τις χάσαμε τις παλιές πατρίδες. Τώρα μην ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω το είπε με... Μη συγχύζεσαι. Ναι, ναι, το είπε... Άρα δηλαδή... Ναι, συγγνώμη για το... Έψαχνα. Εντάξει, κύριε. Συγγνώμη για τη φωνή της έντασης, κύριε Κώστα. Πάντως, αλλά πάντως το πραγματικά, λοιπόν, ο πατέρας μου πολέμησε όλους τους πολέμους. Έχει παράσημα, έχει μετάλλια. Και γύρισε αυτός ο Σκοπιανός να πει αυτή την κουβέντα, ότι είμαστε εμείς το DNA μας, όχι, λοιπόν, να ανακλαίμε. Και να διαμαρτυρόμαστε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να σε καλά. Συγγνώμη για όλα. Όχι, κύριε Ευρυπίδη, μια χαρά. Ας βάλουμε τα σπαθιά στα θικάρια και πάμε στα άλλα. Να σε καλά. Πάμε, ρε. Μπορείς να κομμουνιστείς τώρα. Βάζει φωτιά τώρα ο Καρδιτσιώτης. Τι θέλει, τι λέει? Λοιπόν, Μικρασιάτης στη Χρυσαυγήτης, λέει κατάντια. Και ο Παοξής είπε άλλο πράγμα. Δεν ήταν Παοξής, Αργιανός δεν είπε. Αργιανός ήταν. Ο 301 δεν είναι. Στο ΙΚΑ που δούλευε. Είπε ότι ας πούμε η γιαγιά Ζαμπέτα, η δικιά μου και ο παππούς ο Γιώργος, ήρθαν κλαψιάριδες από την Τραπεζούντα. Και ότι φέρανε την κλάψα με το. Ναι. Και φτιάξαν τον πάγο. Εντάξει, έχει μια λογική, ρε φίλε. Διωγμένος φεύγεις από εκεί, χάνεις φίλους, σόγια, περιουσίες. Ο παππούς ο Γιώργος δεν ήταν. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι το κουβαλάει στο DNA. Πάμε παρακάτω, προχωρήσουμε την κουβέντα. Ορίστε. Έλα, βίλε. Έλα. Καλησπέρα. Πώς θα μου τι κάνεις? Χαιρετώ καταρχήν όλη την παρέα. Γεια σου. Πώς θα ο Χρήστος σου αποκάλεσε?
Βαρκίδα Λουλούδη, και πού κολλάω και άσχετο τέλο πάντων. Καλά είμαστε. Εσένα λέει. Ναι, εμένα λέει, ναι. Καλά, καλά, εσύ τι. Ναι, τι, ναι. Λοιπόν, μη μαχίστε, έχω να σου με κλείσεις, δεν ξέρω. Δεν σε πολύ καταλαβαίνω, λίγο πιο αρήτα τα φωνή. Translate is not available, συνέχισε. Translate is not available, φίλε, τελείωνε, λέγε. Για πες το ρε Κώστα να γελάσουν. Translate is not available. Ναι, τα μπέλια του παππού μου, τώρα είμαι λόγω. Μπράβο, όσους τα αγγλικά σου, ναι, σχεδόν λοιπόν. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε για DNA και τα λοιπά, εγώ πως καλό το παλικάρι το Μακεδόνα, Αριανός είμαι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αριανός και πρέπει να είσαι και από τους ιερολοχίτες, από ό,τι ακούω τώρα εγώ. Για σουπερά δεν σε κόβω. Σφάχ, τον κόβω. Λοιπόν, γνωστό. Μετά έχω μια ερώτηση σε εσένα, Κωστά. Ναι. Μόνο που το σεβαστώ. Λοιπόν, θα το κάνω εγώ τα εισφύρια για το DNA με την Παρασκευή. Ναι. Εγώ θα τα κάνω έτσι. Για μένα είναι δώρο. Δώρο. Και δώρο. Για... δώρο. Σε μένα. Εισφύριο. Ναι. Για να έρθει στο Άρης Ολυμπιακός. Αρκεί να φέρει και το πάνω. Η σειρά 4 μαζί σου. Άρα θα βάλω ένα μπάλο. Μα όχι Ολυμπιακή. Η σειρά 4 μαζί σου. Άρη. Γιατί αυτό το παρακαλάνε. Ωραία. Λοιπόν. Και θέλω να σα ερωτήσω κάτι κούφα. Ναι, ναι, πες. Την προηγούμενη εβδομάδα, όχι το κορσί, το κορσί. Ναι, το Αλατόπουλο, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είπες ότι όλοι οι Έλληνες είναι προπονητές λαμόγια. Σωστά. Το πεις ένα λάθος. Είπα ότι οι Έλληνες, είναι οι Έλληνες προπονητές είναι λαμόγια, αυτό είπα. Ναι, δεν το είπες. Λαμόγια, δεν το είπα. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ, άντε, δεν το είπες. Πάμε, Γρήγορη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πότε θα μας φέρεις το δάσκαλο τον ελέφαντο. Φέρτονα, 81-82. Εσύ έχεις τρελαθεί να τον φέρεις προπονητή στον Άρη, θέλουμε, ρε. Ελέφαντος και πάει της Ελλάδος. Παιδιά, μην κάνεις ερωτηθάλους. Χρειά πολλά. Error 404, not found. Error 404, not found. Next, please. Στέφανε, δεν πάει. Τι να κάνουμε τώρα, ε. Πάμε στον αγαπημένο. Επόμενο κύριο, ναι. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Ωραία. Νάτος. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος και είπε ότι η ΑΕΚ είναι κομπλεξική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα στην Αθήνα έχουν να κερδίσουν το 2012. Στις μεταξύ τους συναντήσεις είναι 46 με 7 νίκες ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. 46-7? Ναι. 46-7. Α, γι' αυτό δεν ήθελα να θυμηθεί την τετραετία που του είπα, 89-90 μέχρι το 94. Α, μπράβο. Είναι 46 με 7. Τον επόμενο αιώνα θα καλυφθεί αυτή η διαφορά, πιστεύετε? Δύσκολα. Άντε, μπράβο. Δύσκολα. Λοιπόν. Να πω και κάτι άλλο εγώ τώρα, γιατί με κατηγορούν για κάτι άλλο. Στις τρίτες θέσεις, από το 60, από την πρώτη εθνική, 59-60, έχει 53 τρίτες θέσεις ο Ολυμπιακός, 50 ο Παναθηναϊκός, 43 η ΑΕΚ και 18 μόλις ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και λέω δεν γίνεται να γκρινιάζει ομώνυμα τέταρτος. Δεν άκουγα εγώ την ΑΕΚ να γκρινιά, αυτή την γκρίνια, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 του Ολυμπιακού ή του 90 του Παναθηναϊκού. Αυτό γιατί, λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ από 59-60 ήρθε και 5ος και 7ος και 8ος και 9ος και 10ος. Εντάξει. Ναι, ωραία. Άγιε. Άντε, μπράβο. Άλλος. Έλα. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, 30 δευτερόλεπτα, δώσ' μου χρόνο, σε παρακαλώ, μην πεταχτείς, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαραγιάννη τρία πραγματάκια. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Βαραγιάννη, πιστεύω να με γνωρίζεις από τη φωνή ότι έπαιρνα το πρωί μου. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τρία πραγματάκια. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση, έστω μία στο εκατομμύριο, φύλαθλοι του Άρη να βγάλουν ανακοίνωση? Μην τολμήσετε και να βάλετε γκολ και να πετάξουν πέτρες την επόμενη μέρα στον Μουσλίμοβιτς, στον αγώνα Καλαμαριά, ΠΑΟΚ. Καμία. Καμία. Ένα. Λοιπόν. Ούτε μία στο τετράκι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Πάμε να γρήγορα. Κερδίσουμε... Ναι, αγόρι μου, περίμενε. Μη θα τα πω γρήγορα, μην με τσατίζεις. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση στο 90 να κερδίσουμε την Κυριακή με τον Ολυμπιακό πέναλτι. Και να λέμε χάστο. Και να γυρίσει ο Ματία και να πει τον προπονητή να το βάλω. Όχι, δεν υπάρχει ούτε μία στο τετράκι. Πάμε, τρίτο. Και τρίτο το καλύτερο, αφού τον αγαπάνε τόσο πολύ τον Άρη αυτή την εβδομάδα, ας φέρουν μια αντιπροσωπεία της σειρά 4, όπως είπε και το προηγούμενο το παλικάρι, μπράβο του,
να αλλάξουν το πανό και εκεί που λέει Ολυμπιακέ να γράψουν Άρη, είμαστε στο πλευρό σου. Στέφανε λίγε. Μ' αρέσουν αυτά τα έργα. Στέφανε λίγε. Πολύ ωραία αυτά τα έργα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλος. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Ο moderator είναι νιάνκ. Ο moderator είναι loser. Subtitles are not available. Ναι, error 404 not found, Monkas and Pepenkas. Grappling MMA. Τι ωραία είστε. Πάμε. Λοιπόν, εγώ για να τα πω λίγο περιληπτικά, αφού τα πω θέλω μετά να κάνω και τρία ερωτήματα μπάμπα. Και ένα δώρο. Θα παραλληλήσω την ομάδα του ΠΑΟΚ με μία γυναίκα και θα παραλληλήσω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με τον σύζυγο αυτής της γυναίκας. Ωχ, Κουστάκη, ό,τι πρέπει για σένα είναι αυτή. Αυτή η γυναίκα είναι μία η οποία πάει σε ρετήρα ξενοδοχείων, πάει σε πολυκατοικίες, πάει σε κότερα, πάει σε αυτοκίνητα στο σύζυγο επάνω, πάει στο Λυκαβητό. Πάει όπου μπορείς να φανταστείς. Τζάμπα! Κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Τζάμπα! Τι τζάμπα! Άλλες φορές τζάμπα, άλλες φορές πετάει και ένα τυράκι άλλος. Ναι. Και πάει Κυριακή πρωί στην εκκλησία και λέει εγώ είμαι πιστή. Πάει στον άντρα, είναι η πιο πιστή γυναίκα που έχεις βρει. Αγάπη, και ναι. Του λέει εμένα αντίπαλός μου είναι η Ναόμι Κάμπελ. Ενώ ο αντίπαλός της είναι η Καλλιόπη απέναντι στη γειτονιά. Και πάει και λέει η Ναόμι Κάμπελ είναι αντίπαλός μου. Και πάει στα ξενοδοχεία, πάει στις πολυκατοικίες, πάει στα κότερα, κάνει τα όργια των οργείων και πάει και λέει στον άντρα της Κυριακή πρωί στην εκκλησία εγώ άντρα μου σου είμαι 25 χρόνια πιστός. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ αντρούλη μου σου μαγειρεύω, σου πλένω, ωραία, σου κάνω. Με ποιον τον παρομοιάζεις αυτή τη γυναίκα. Τι γίνεται εδώ. Ναι. Η σύζυγος είναι ο ΠΑΟΚ, ο άντρας είναι η οπαδή του ΠΑΟΚ. Ναόμι Κάμπελ, βάλει εσύ ποιος μπορεί να είναι. Και ποια μπορεί να είναι η Καλλιόπη, η γειτόνισσα απέναντι που αυτή συναγωνίζεται. Εσύ τα ποδάρια θα τα ανοίξεις την Κυριακή. Να σου πω και το άλλο τρεις ερωτήσεις που κανείς ΠΑΟΚΣΙΔΕ δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι αιώνια ερωτήματα για όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Η πρώτη ερώτηση είναι τι χρώμα είχαν οι τούρτες που κόβανε στον ερασιτέχνη. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο Σπάθας μαζί με τον Ζαγοράκη τρώγανε την ίδια μάρκα κρουασάν. Και άλλη ερώτηση που δεν μπορούν να απαντήσουν είναι στο ΜΑΤΣ Ολυμπιακός Άρης ή Άρης Ολυμπιακός ποιον υποστηρίζουν. Είναι τα τρία αιώνια ερωτήματα των ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν πρόκειται να πάρεις απάντηση ποτέ. Η μόνη απάντηση που μπορείς να πάρεις, ξέρεις ποια είναι. Πεπέγκας, moderator. Πάμε άλλος. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα, Κώστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κύριε Βαραγιάννη. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Είμαι ο Ιορδάνης από το Όσλο. Τζόρνταν Όσλο. Όσλο. Δυνατός είναι αυτός. Οχιά και μαύρα, να μην σε πω. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι καταπληκτική. Ο φίλος σου ξέρεις που είναι τώρα. Λοιπόν, δεύτερον, άσε με τώρα ρε, δεύτερον. Σταμάτα κάθε μέρα να κάνεις αυτά τα φρεναρίσματα με τον κόκκινο, ένας να φρενάρει τον άλλον και να φρενάρει την εκπομπή. Είπα εγώ και αυτό, είναι καταπληκτική. Όχι, ναι. το είπα Γρηγόρη, ο ένας φρενάρει τον άλλον. Σταματήστε να το κάνετε αυτό. Άμα ρωτήσεις πού είναι το Όσλο στον Ραπτόπουλο, θα ψάχνεις την Καραουλή Δημητρίου να βρει την οδό. Άστο να τώρα. Άστο τώρα εκεί. Ολυμπιάδος και τέτοια. Άστε με να πω κάτι. Να το πω στον κύριο Βαραγιάννη θέλω. Τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Βαραγιάννη, έγινε μια φασαρία προηγουμένως. Ναι. Και ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ πάντα της ελευθερίας. Αλλά η ελευθερία έχει και ένα όριο. Μετά γίνεται ασυδοσία. Τίμημα λέγεται. Όριο δεν υπάρχει στην ελευθερία. Τίμημα λέγεται. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε εκπομπή αυτός ο συγκεκριμένος κύριος αντί να πει για τους 5 βαθμούς του Άρη, οι παοκτσίδες, οι κλαψοπαοκτσίδες κτλ. Και τι να κάνω, τον κόψουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάπου δεν είναι προκλητικό. Ναι, αλλά ελεύθερα εδώ, δεν δίνουμε γραμμή σε κάποιον. Ναι, ελεύθερα, αλλά καταλαβαίνεις ότι εσύ ο παδός του Άρη μιλάς για την ομάδα σου και πολύ καλά κάνεις. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κάνει αυτή η πρόκληση κάθε μέρα. Yeah. Και όχι μία φορά τη μέρα. Το ξέρετε καλά, κάνετε εκπομπή στις 6 το πρωί και εγώ σας ακούω μέχρι τις 2 το βράδυ, τον κύριο Βρανά. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όταν ο Άρης ξεφύγει και έχει στην πλάτη του τον ΠΑΟΚ, δεν θα ξανασχοληθώ ποτέ εγώ με τον ΠΑΟΚ. Μακάρι! Ενώ αυτό δεν το κάνει ο ΠΑΟΞΙΣ, πρόσεξε. Ο ΠΑΟΞΙΣ ήταν δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Άρης ήταν στη Football League και η καψούρα του ήταν ο Άρης.
Ενώ εγώ όταν θα τον αφήσω πλάτη τον Παοξή, ούτε θα ξανασχοληθώ με τον Παο. Δεν έχετε καταλάβει, αιώνιες αγάπες, έτσι είναι οι έρωτες. Οι έρωτες. Ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ωραίος, ωραίος. Γεια σου, Γιώργο. Αυτός που σε πλήγωσε, αυτόν κυνηγά. Και τελευταίος, παρακαλώ. Τελευταίος. Ε, όχι. Α, έχει, ωραία. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Υπάρχει άλλος. Τι είχα κλείσει, τι άνοιξα. Θα υπάρξουν πολλοί. Μας ακούτε? Τζάμπα πληρώνει τον άνθρωπο. Στεναχωριέμαι γι' αυτό, γιατί τον ακούω και κινητό. Καλησπέρα, μια προσπάθεια τελευταία. Ορίστε. Πάμε άλλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλό. Γεια σας, ακούμε, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Κύριε Βαραγιάννη, ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Για πείτε, κύριε μου, κι εσείς. Μιλήσατε για τον ΠΑΟΚ για τα παλιά χρόνια. Ναι. Θέλω να μου κάνετε δύο απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Για πείτε μου, κύριε. Ο Άρης είχε ποτέ 6-7 παίχτες στην Εθνική Ελλάδος? 7 όχι, τόσο πολύ δεν φτάσαμε. Αν θυμηθώ με ναι. Ζελελίδη, Κούι, Φυρό και τερματοφύλακα, είχαμε μέχρι 4. Μέχρι 4. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που είχε 7 παίχτες ναι. επί χρόνια με Κούδα, Ασλανίδη, Παρίδη, Τερζανίδη, Ιωσιφίδη. Ναι, μα μιλήσαμε πριν για τη δεκαετία. Πήρε ποτέ πρωτάθλημα? Πήρε ένα. Τότε? Τότε, εκείνο και το 76. Με Κούδα? Ε, καλά, δεν, πήρε το, δεν έπαιζε ο Κούδα στο 76. Όχι. Όχι. Δεν τη λέει, ρε Κωνσταντίνο. Φίλε, Αλσάιμερ έχεις. Ο Κούδα έπαιζε. Λοιπόν, το μάτσι... τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστούσε και ποτέ, ας πούμε, δεν μπόρεσε να πάρει πρωτάθλημα. Πώς πρωταγωνιστούσε? Εδώ πέρα έχω μπροστά μου τους μόνιμους τις θέσεις τα τελευταία 60 χρόνια και ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πρώτες θέσεις. Μην πας στα 60 χρόνια. Αλφα Εθνική ΠΑΟΚ. Για να τελειώσει, για να μην μαλώνετε. Θα πάει αύριο Βαραγιάννης. Από το 50 και μετά πάμε. Θα πάει αύριο Βαραγιάννης από το 59-60 μέχρι το 2019 και θα γράψει όχι τι βγήκε ο ΠΑΟΚ, πόσους βαθμούς διαφορά είχε από τον πρώτο και από τον δεύτερο. Είναι πάρα πολύ. Είναι εκατοντάδες βαθμούς. Τον Ανδρέα Μπόμι το βιβλίο, είναι γραμμένα τα πάντα. Από 17 ως 19 θα ασχοληθείς. Εγώ λέω να ασχοληθώ μόνο με 18-19. Περίοδο της Χούντας και μέχρι σήμερα, ας πούμε. Ωραία, είσαι στην περίοδο της Χούντας, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τελικό κυπέλου, κατέβηκε ο Αστρανίδης στα αποδυτήρια και απείλησε τον ΠΑΟΚ και τους ποδοσφαιριστές ότι αν δεν χάσουν δεν θα φύγουν από την Ελλάδα. Καλά, μωρέ, γίνανε πολλά, μην πάμε σε αυτά. Πάμε πότε έγινε αυτό? Κάτσε. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πάρει τέτοια πράγματα. Συγγνώμη. Πότε έγινε αυτό, ρε φίλε? Πότε έγινε? Σε ποιον τελικό? Στο τελικό που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1. Και έρθωσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιχρόνιο 1-0. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Και κατέβηκε ο Αστρανίδης στο 72. Δεν έχει κάνει τέτοια ανατροπή σε τελικό Ολυμπιακός στο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το θυμάστε. Πόσο ετών είσαι? Εγώ? Ναι. 75. Έχεις άνοια. Εσύ έχεις άνοια. Σίγουρα έχεις άνοια. Εσύ έχεις άνοια και εσύ. Καταρχήν με είπες το 76 ότι ο Κούδας δεν έπαιζε. Τι να μου πεις εμένα τώρα? Εγώ δεν έχω άνοια ακόμα. Περίμενα να κάνω μια ερώτηση. Έχεις άνοια. Ο Κούδας που έπαιζε το 75-76? Σε ποια ομάδα? Σε ποια ομάδα? Επάφω μαζί πριν δεν έπαιζε στο πρωτάθλημα. Ρε Αλσχάιμερ έχει, δεν το κατάλαβες. Στα 200.000 χιλιόμετρα δίσκο πλατό θα αλλάζετε. Εσύ, Ραπτόπουλε, να είσαι πιο σωστός και πιο σοβαρός. Να είσαι καλά. Για να μην συνεχώς κοροϊδεύεις τον κόσμο, κατάλαβα. Δεν κοροϊδεύω, και εγώ 75 άμα πάω, και εγώ άλλα τα άλλα θα λέω. Και αυτό 75 θα ψάχνει πόσο. Ναι, άμα θέλεις να μετρηθούμε στη μνήμη. Έλα να μετρηθούμε άμα θέλεις, να δούμε ποιος έχει Αλσχάιμερ και ποιος έχει ζουρλομανδία. Εγώ ζουρλομανδία έχω, το παραδέχομαι. Εσύ δεν παραδέχεσαι ότι έχεις Αλσχάιμερ. Εγώ ζουρλομανδία το παραδέχομαι. Πόσα μεγαμπάιτ είναι? Γιατί να παραδεχτώ? Γλυκό αγόρι μου, παλικάρι μου. Κύριε μου, φτιάξε με τη μέρα. Καλώς σας αγαπάω. Φιλιά σ' αγαπάω, ωραίο. Δεν το συνορίζεις αυτό το Ραπτόπουλο? Ε, συνορίζεσαι το Ραπτόπουλο? Εγώ είπα ζουρλομανδία δέχομαι. Αλλά εσύ μου με έβγαλε στον Κούδα ότι δεν έπεσε το 76 και ότι έγινε ανατροπή σε κάποιο Ολυμπιακό ή Πασλανίδη. Άκουρε πείνα. Έλα, ρε φίλε, εσύ που μουρμουρίζει. Πασκλάς. Καλησπέρα, παιδιά, ο Πασκλάς. Πρόσεχε, μη σε παρακολουθούν. Μήπως σε βλέπω σε Έρλο Χόλμς? Ακούστε λίγο, παιδιά. Είχε πάρει ο Κυρκόντα πριν από λίγο και τα είπε πάντα όπως το βολεύει. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ο Κυρκόντα έτσι όπως το είπε. Κωστή, εσύ δεν αναπτύχθηκες. Οι ισοπαλίες δεν υπάρχουνε. Σωστό. Σωστό. Άκουλε. Ναι.
Ναι. Ακούστε λοιπόν, ο Γερικός σας έβαλα μέσα ίσως χωρίς να το καταλάβει και αγώνες κυπέλου, έτσι. Ναι. Το συνολικό σκορ στη Νέα Φιλανδία και γενικότερα που αγωνίζει η Άκη στο δεκανοπέδιο σε αγώνες παραδείγματος και κυπέλου είναι 46-13-9. Ναι. Γιατί ο Πάοκ έχει πάρει 7 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, νίκες και 2 παιχνίδια στο κύπελο. Στη Χαλκίδα μας είμαστε Κώστα το 80. Το 0-2. Ναι, με γκολ και του Κούδα που ήταν η Άκη υπεδούχος. Και ακόμα ένα παιχνίδι 3-4. Ήταν αγώνες κυπέλου εκείνο. Το θυμάσαι αυτό. Και η συνολική προϊστορία...